Λοιπόν, έχουμε συλλαβήσει ένα διάστημα από την προηγούμενη συλλογική μελέτη μας και λόγω της επιτήρησης του Πολυτεχνείου. Έχει προηγηθεί μια αρκετά εκτενή συζήτηση για τα μεθοδολογικά ζητήματα της προσέγγισης της ηθικής και της πολιτικής. Έχει επίσης γίνει μια συζήτηση για το θέμα των αναγκών βιολογικών και μη, για τη σχέση με τη φύση ως προς τις ανάγκες, για τις σχέσεις παραγωγής και για την αλλαγή που επέρχεται όταν η ανθρωπότητα κατορθώσει από την άποψη της ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς να ικανοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες του ανθρώπου. Τι αλλαγή μπορεί να γίνει. Και έχουμε δει πόσο ο Βαζιούλιν τοποθετεί στο μεσοδιάστημα από το ελάχιστο μέχρι το βέλτιστο της ικανοποίησης των αναγκών, πώς τοποθετεί συγκεκριμένου τύπου σχέσεις ανταγωνιστικές και αντίστοιχα συμφέροντα με τα οποία συναρτά την ύπαρξη της πολιτικής ως σχετικά αυτοτελείους σφαίρας. Να το συνεχίσουμε, δηλαδή ασυναρτά με άλλα λόγια την ανισότητα και την ύπαρξη συμφερόντων με την ύπαρξη της πολιτικής. Να διαβάσουμε την τελευταία παράγραφο που την είχαμε ξαναδιαβάσει συνδετικά και να πάμε, ναι, μάλλον τις δύο τελευταίες από η πολιτική ως σχετικά αυτοτελείς και πάμε ξανά παρακάτω. Πού είναι η πολιτική ως σχετικά αυτοτελείς? Εγώ νομίζω ότι σαν επιστέγασμα είναι το προσεγγίζω την εξέταση της αλληλεπίδρασης ηθικής και πολιτικής μέσω της τάσης της συνειδητής διαλεκτικής μεθόδου της νόησης, η οποία είναι χαρακτηριστική για την τρίτη από τις προαναφερθείς εποχές ανάπτυξης της γνώσης και της νόησης. Και μπορούμε να συνεχίσουμε παρακάτω. Ξαναπες μου που είσαι, Γιώργη, που θες να συνεχίσουμε. Στο προσεγγίζω. Από εκεί που λέει δεδομένο το αστεράκι, είναι πρώτη, δεύτερη, πάνω. Εδώ, από εδώ λέει ότι μας προσεγγίζω την εξέταση σε αλληλεπίδραση της ειδικής και πολιτικής. Ωραία, ας το διαβάσουμε από εκεί. Να πιάσουμε καλύτερα τα νήματα, γιατί έχουμε και συντρόφους που ήρθαν μόλις τώρα, οπότε θα είναι καλύτερα. Διαβάζω εγώ. Αργά. Ναι. Προσεγγίζω την εξέταση της αλληλεπίδρασης ηθικής και πολιτικής μέσω της στάσης της συνειδητής διαλεκτικής μεθόδου της νόησης, η οποία είναι χαρακτηριστική για την τρίτη από τις προαναφερθείς εποχές της ανάπτυξης της γνώσης και της νόησης. Υπό το πρίσμα αυτής της στάσης, η αλληλεπίδραση ηθικής και πολιτικής διανύει κατά τη διάρκεια της παρελθούσας και τρέχουσας ιστορίας ανθρωπότητας σειρά σταδίων. Και μάλιστα, δεν μεταβάλλονται μόνον οι μεν είτε οι δε εκφάνσεις της ηθικής, οι μεν είτε οι δε εκφάνσεις της πολιτικής, οι μεν είτε οι δε εκφάνσεις της αλληλεπίδρασης ηθικής και πολιτικής, αλλά και η ίδια η ηθική αφεαυτή, η ίδια η έννοια της ηθικής αφεαυτή, η ίδια η πολιτική αφεαυτή, η ίδια η έννοια της πολιτικής αφεαυτή, η ίδια η αλληλεπίδραση ηθικής και πολιτικής αφεαυτή, η ίδια η έννοια της αλληλεπίδρασης ηθικής και πολιτικής αφεαυτή. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απούσες οι καθολικές στιγμές από όλα όσα παριθμίσαμε. Ωστόσο, οι καθολικές στιγμές είναι εσωτερικά αλληλένδετες με το ειδικό και το μοναδιαίο. Συνεχίζω. Ναι, μάλλον. Ωραία. Πού είχαμε σταθεί την προηγούμενη φορά, θυμάται κανείς? Ναι. Ακριβώς. Ναι. Πιο μετά, έτσι. Ναι. Είχαμε πιο μετά. Το δεδομένο ότι η πολιτική συνιστάει αρκετά πιο κάτω. Α, άρα. Άρα προχωράμε. Συνεχίζω την ανάγνωση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεδομένου ότι η ηθική και η πολιτική συνιστούν σφαίρες, πλευρές της ζωής της κοινωνίας, έπεται ότι η κατανόησή τους εξαρτάται ουσιαστικά. Το έχουμε διαβάσει, Ναι, αλλά προχωράμε. Ναι. Διάβασα το ξέρω. Να διακόψω. Ναι. Το είπε ο Γιώργος, είπε να το πιάσουμε πιο ψηλά για να δούμε να μην σωστά, το νόημα. Σωστά. Ωραία, ωραία. Δεν είναι, είναι πολύ πιο πίσω και έχουμε σταματήσει. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν. Δεδομένου λοιπόν, το πιάνω από εδώ. Δεδομένου ότι η ηθική και η πολιτική συνιστούν σφαίρες, πλευρές της ζωής της κοινωνίας, έπεται ότι η κατανόησή τους και η κατανόηση της αλληλεπίδρασής τους εξαρτάται ουσιαστικά από την κατανόηση της κοινωνίας και της ιστορίας της. Θεμελιώδης όρος και μάλιστα καθοριστικός ως προς την κατεύθυνση όλης της παρελθούσας και τρέχουσας ιστορίας της ανθρωπότητας, η οποία ανέκυψε από τη φύση με φυσικό τρόπο, ήταν η ανάγκη για ικανοποίηση εκείνων των βιολογικών αναγκών που ήταν απαραίτητες για τη ζωή, τη στροφή, τη προστασία από δυσμενείς είτε επικίνδυνους όρους, τη άμυνα από επιθέσεις και ούτω καθεξής. Στο βαθμό που γίνονταν διακριτοί από την υπόλοιπη φύση, από τον υπόλοιπο κόσμο των ζώων, οι άνθρωποι σε όλο και πιο αυξάνοντα βαθμό
μάθαιναν να χρησιμοποιούν για την ικανοποίηση των βιολογικά απαραίτητων αναγκών τους μέσα της φύσης, δεδομένα από τη φύση σε έτοιμη μορφή. Κατόπιν, περνούσαν όλο και πιο πολύ στα κατεργασμένα, θα λέγαμε στα τεχνητά μέσα, σε μέσα της καθεαυτοπαραγωγής, αν και τα μέσα της άγρας, συλλογής, θύρας, αλίευσης, εξόρυξης, άντλησης, κάθε άλλο παρά εξέλιπαν, αλλά διατηρήθηκαν στον μεν είτε στον δε βαθμό και εξακολουθούν να διατηρούνται μέχρι σήμερα. Με την ανάπτυξη των μέσων άγρας και των μέσων παραγωγής, οι άνθρωποι ήταν και είναι εις θέση να ικανοποιούν σε αύξοντα βαθμό τις βιολογικά απαραίτητες ανάγκες τους. Ωστόσο, η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα δεν έχει επιτύχει τέτοια βαθμίδα ανάπτυξης των μέσων άγρας και των μέσων παραγωγής, ώστε να καταστεί εφικτή η βέλτιστη ικανοποίηση των βιολογικά απαραίτητων αναγκών όλων των ανθρώπων, είτε έστω της πλειονότητας των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, καθ' όλη τη διάρκεια της παρελθούσας και της τρέχουσας ιστορίας, μεταξύ των ανθρώπων διεξαγόταν και διεξάγεται ένας αγώνας για την επιβίωση, για τη βιολογική ύπαρξη. Ο αγώνας για την ικανοποίηση των βιολογικά απαραίτητων αναγκών προϋποθέτει αναπόφευκτα τον αμοιβαίο διαχωρισμό των ανθρώπων. Σε αυτόν τον αγώνα μπορούν να ανακύπτουν διάφορες ενώσεις για την προάσπιση των δυνατοτήτων ικανοποίησης των βιολογικά απαραίτητων αναγκών κάποιων, είτε για την αύξηση αυτών των δυνατοτήτων εις βάρος άλλων ανθρώπων. Και δεδομένου ότι οι δυνατότητες ικανοποίησης των βιολογικά απαραίτητων αναγκών καθορίζονται, κατά κύριο λόγο, από τα μέσα άγρας και παραγωγής, με την ευρεία έννοια εδώ εντάσσονται και οι όροι της άγρας και της παραγωγής, έπεται ότι το κύριο στοιχείο, αυτό που καθορίζει τις δυνατότητες ικανοποίησης των βιολογικά απαραίτητων αναγκών, αποβαίνει η διάθεση των μέσων άγρας και παραγωγής. Η διάθεση των μέσων άγρας και παραγωγής είναι εκείνο το κύριο στοιχείο, χάρη του οποίου αγωνίζονται μεμονωμένοι άνθρωποι, είτε διάφορες ενώσεις ανθρώπων για την ικανοποίηση των βιολογικά απαραίτητων αναγκών τους. Στην περίπτωση που τα μέσα άγρας και τα μέσα παραγωγής μιας κοινωνίας δεν επιτρέπουν τη διασφάλιση στα μέλη της αγαθών παραπάνω από όσα συνισούν το ελάχιστο για τα προς το ζήν, στην εν λόγω κοινωνία η αρπαγή, η οικειοποίηση από κάποιο μέρος της κοινωνίας μεριδίου από εκείνα τα διαθέσιμα αγαθά που ικανοποιεί βιολογικά απαραίτητες ανάγκες οδηγεί απλώς στο θάνατο αυτής της κοινωνίας. Η ύπαρξη τέτοιων ομάδων, ενώσεων, μέρους της κοινωνίας, οι οποίες ζουν εν μέρη είτε πλήρως μέσω της αρπαγής οικειοποίησης μέρους των προσκατανάλωση αντικειμένων από τους άλλους ανθρώπους, καθίσταται εφικτή όταν τα μέσα της άγρας και τα μέσα της παραγωγής επιτρέπουν την λήψη αντικειμένων προσκατανάλωση παραπάνω από το ελάχιστο για τα προς το ζήν. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, η περίοδος που αρχίζει από τη στιγμή κατά την οποία τα μέσα της άγρας και τα μέσα της παραγωγής αρχίζουν να επιτρέπουν τη λήψη αντικειμένων προς κατανάλωση υπεράνω του εντελώς απαραίτητου για τα προς το ζήν ελαχίστου, μέχρι τη στιγμή κατά την οποία τα μέσα της άγρας και τα μέσα της παραγωγής επιτρέπουν τη λήψη αντικειμένων προς κατανάλωση επαρκών για τη βέλτιστη ικανοποίηση των βιολογικά απαραίτητων αναγκών κάθε μέλους της κοινωνίας, εξετάζεται ως περίοδος κατά την οποία ικανοποιούνται μεν οι βιολογικά απαραίτητες ανάγκες, αλλά δεν ικανοποιούνται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία αναγκαία δεν είναι μόνο η διαπάλη μεταξύ μεμονωμένων ατόμων, αλλά και η διαπάλη μεταξύ ομάδων και ενώσεων για τα απαραίτητα αντικείμενα προς κατανάλωση. Κατά την εν λόγω περίοδο, είναι αναγκαία η ύπαρξη ξεχωριστών ανθρώπων, ομάδων και ενώσεων που συγκεντρώνουν στα χέρια τους τη διάθεση των μέσων της άγρας και της παραγωγής, στερώντας την από άλλους ανθρώπους, άλλες ομάδες και ενώσεις, και κατά αυτόν τον τρόπο ζουν εις βάρος αυτών των άλλων ανθρώπων, των άλλων ομάδων και ενώσεων. Η πολιτική, ως σχετικά αυτοτελής σφαίρα, αρχίζει να διακρίνεται όταν και εφόσον ανακύπτουν μέσα παραγωγής και άγρας, τα οποία είναι αρκετά ούτως ώστε να λαμβάνονται αντικείμενα προς κατανάλωση υπεράνω του εντελώς απαραίτητου για τα προς το ζήν ελαχίστου. Και εξακολουθεί να υπάρχει ως σχετικά αυτοτελής σφαίρα, ως καθ' αυτό πολιτική, μέχρι η κοινωνία να φτάσει σε ένα σύστημα επί του οποίου το κάθε μέλος της κοινωνίας θα έχει την πραγματική δυνατότητα να ικανοποιεί κατά το βέλτιστο τρόπο τις βιολογικά απαραίτητες ανάγκες του. Μέχρι τότε θα εξακολουθήσει να υπάρχει η καθ' αυτό πολιτική και το κεφαλαιόδες, το βασικό και αποφασιστικό ερώτημά της θα είναι το εξής. Ποιος και πώς θα έχει στη διάθεσή του τα μέσα της άγρας και της παραγωγής, ενώσο θα είναι αναγκαία η άνηση και από την άποψη του δικαίου η τυπικά μενήση πραγματικά δε άνηση, σχέση προς τα μέσα άγρας και παραγωγής των διαφόρων ανθρώπων, ομάδων και λοιπόν ενώσεων. Με άλλα λόγια, το βασικό ερώτημα της καθ' αυτό πολιτικής ως σχετικά αυτοτελούς σφαίρας
είναι το ερώτημα που αφορά την ύπαρξη της ιδιωτικής ιδιοκτησίας επί των μέσων άγρασης και παραγωγής, ένα ερώτημα το οποίο απαραίτητος προϋποθέτει την ύπαρξη άνισης σχέσης όλων των μέλων της κοινωνίας προς τη διάθεση των μέσων άγρασης και παραγωγής, άρα και προς τη διάθεση των μέσων κατανάλωσης. Μέχρι εδώ είχαμε διαβάσει. Ναι, ωραία. Εδώ υπάρχει κάτι από όσες και όσους δεν ήταν στο προηγούμενο μάθημα θέλω να θέσω. Μια ερώτηση θέλω να θέσω. Τι σημαίνει ευέλικτο? Γιατί ανθρωπίνες ανάγκες όσο προοδεύουν οι παραγωγικές δυνάμεις και εξελίσσεται η κοινωνία σε ανώτερους κοινωνικο-οικονομικούς σχηματισμούς, δημιουργούν νέες ανάγκες, άρα υπάρχει το ευέλικτο σημείο. Ναι. Το ερώτημα είναι, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, αλλά θα το θέσω ξανά επιγραμματικά. Αναφερόμαστε στις ανάγκες κατά βάση βιολογικές και το τονίζει και ο συγγραφέας επανειλημμένα. Σε αυτή την προσέγγιση μιλάμε κατά βάση για τις βιολογικές ανάγκες. Ανάγκες δηλαδή οι οποίες απορρέουν από την ίδια τη συγκρότηση του οργανισμού, του Homo sapiens, εν προκειμένου. Έτσι, γιατί υπάρχουν πολλές ανάγκες. Έχω συζητήσει ότι αναβαθμίζονται οι ανάγκες με την εργασία, με τον πολιτισμό συνολικά. Υπάρχουν ποικίλες ανάγκες. Κάνουν μια αφαίρεση και επικεντρώνουμε στις ανάγκες βιοπορισμού, να τις πούμε αλλιώς. Ανάγκες δηλαδή που εξασφαλίζονται από το ζήν για τους ανθρώπους. Οποιαδήποτε ανάγκη είναι μια δυναμική σχέση του οργανισμού προς το περιβάλλον του, σχέση η οποία μπορεί να υπάρξει και να αναπαράγεται μέσω μια σχέση ισορροπίας-ανισορροπίας, ενός ισοζυγίου ουσιών και ενέργειας με το περιβάλλον. Στη βιολογία αυτό το λέμε ομοιόσταση. Έτσι. Έχει να κάνει με τον μεταβολισμό του ζωντανού οργανισμού και κάθε ανάγκη, αν μιλάμε για τις βιολογικές ανάγκες, έχει ποσοτικές και ποιοτικές πλευρές. Δηλαδή η ανάγκη έχει ποιόν και ποσόν. Το οποίο έχει να κάνει με τη σύσταση κάποιων αγαθών, ας το πούμε απλά και χοντρικά, μέσω των οποίων και μόνο μπορεί να ικανοποιηθεί εν λόγω ανάγκη. Βιολογικά το τονίζω πως διορισμένη. Έτσι, το ποιόν είναι αυτό. Όπως το ποσόν, οπωσδήποτε έχουμε ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο. Ελάχιστο είναι αυτό πέραν του οποίου, αν μειώσουμε και άλλο την παροχή των ποιοτικώς προσδιορισμένων αντικειμένων μέσω των οποίων ικανοποιείται η εν λόγω ζωτική ανάγκη, τότε τίθεται υπό απειλή η ίδια ύπαρξη του οργανισμού. Ελάχιστο είναι αυτό. Αν πάμε πέρα από αυτό, αρχίζει και απειλείται η υγεία του, η ακεραιότητά του, η ζωή του. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει, να διατηρηθεί εν ζωή, να αναπαραχθεί κλπ. Αυτός ο οργανισμός. Maximum μέγιστο είναι πάλι αυτό το όριο πέραν του οποίου ή αγγίζοντας το οποίο αρχίζει μέσω ενός κορεσμού ή και υπερκορεσμού να τίθεται πάλι υπό απειλή η ύπαρξη αυτού του οργανισμού. Όταν λάβουμε υπόψη μας και το ποιόν, τότε προκύπτει ένα βέλτιστο που είναι ο συνδυασμός ποσότητας και ποιότητας που κατά τον καλύτερο τρόπο, από πλευρά συνδυασμού, το τονίζω, ποσότητας και ποιότητας, κατά τον καλύτερο τρόπο διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Σε αυτό αναφέρεται εδώ ο Βαλτιού. Έτσι. Χοντρικά. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες ανάγκες. Εδώ επικεντρωνόμαστε όμως στις βιολογικές ανάγκες που είναι βιοποριστικού χαρακτήρα η προσέγγιση μας. Έχουμε το μήνυμα που έχει να κάνει με την εντροπία. Και το maximum του κορεσμού. Ναι. Και εκεί εκδηλώνεται η εντροπία πάλι. Ναι. Στον κορεσμό. Αν μιλάμε το δεύτερο σύμβολο της θερμοδυναμικής, λόγω φυσικής αυτό ισχύει. Η ίδια η επιβίωση είναι διαρκής ανατροπή του δεύτερου αξιώματος της θερμοδυναμικής, του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Στον βαθμό που αναπτύσσει το οργανισμός δηλαδή, παραβιάζει τη φυσική. Η βιολογία παραβιάζει τη φυσική και τη χημεία. Πώς πετάει ένα με τόσο βαριά. Λοιπόν,
Άρα συνεχίζω, άμα δεν υπάρχει άλλη. Εάν καλύφθηκε η ερώτηση. Με το παραπάνω. Έχει κάποια άλλη, κάποιο άλλο σύντομο θέμα. Δεν ξέρω, μήπω μπορούμε να το βάλουμε ω υπέρβαση. Πιο δυνατά δεν σα ακούω τα παιδιά εκεί. Το βέλτιστο μήπω μπορούμε να το βάλουμε ω υπέρβαση των διπόλων. Ποιο διπόλο. Του μίνιμουμ και του μάξιμουμ τη βιολογική υπόσταση, τη βιολογική ανάγκη. Ναι, μπορεί να πει ότι είναι άρση του συνδυασμού ποιότητα και ποσότητα. Σε ένα άλλο επίπεδο. Και το άλλο επίπεδο εκφράζεται εδώ και με τον άλλο τύπο σχέσεων που ανακύπτει στην κοινωνία, άπαξ και επιτύχει αυτό το όριο. Άπαξ δηλαδή και μια κοινωνία επιτύχει να διασφαλίζει στο σύνολο των μελών της το βέλτιστο της ικανοποίησης των ζωτικών τους αναγκών, τότε μιλάμε για άλλο σύστημα αναφοράς πλέον. Για άλλο τύπο ανάπτυξης πλέον. Είναι ένα πράγμα το οποίο δεν γίνεται τόσο κατανοητό. Τόσο στον κλασικό μαρξισμό, όσο μάλλον πολύ μάλλον δεν στους επιγόνους και στους εκχυδαϊσμούς του μαρξισμού. Δεν είναι τόσο κατανοητό γιατί κατά κανόνα υπάρχει αυτό που συζητάμε εδώ, είναι θέματα που αφορούν τη σχέση ιδιοκτησίας. Τη σχέση παραγωγής ως σχέση ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Ο Βαζίνη εδώ προσπαθεί να αποδείξει ότι όσο έχουμε κάτω από το βέλτιστο, τότε η ιδιωτική ιδιοκτησία είναι αναγκαία. Όχι απλώς είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί, είναι αναγκαία. Είναι αναγκαίο κακό, να το πούμε πιο απλά και λαϊκά. Όταν φτάσουμε σε αυτό το όριο, περνάμε σε άλλο τύπο ανάπτυξης. Μάλιστα, θα δούμε στη λογική της ιστορίας, όποιος μελετήσει το έργο, ότι στο σημείο που γίνεται αυτή η πραγμάτευση, ο Βαζούλη διαχωρίζει τις κοινωνίες, τα στάδια ανάπτυξης τα οποία δεν έχει επιτευχθεί το βέλτιστο της ικανοποίησης των αναγκών. Τις διαχωρίζει και ως προς το ποια είναι κινητήριος δύναμη, κινητήριος αντίφαση. Κινητήριος αντίφαση, εκεί λέει ο Βαζουίν, είναι η ύπαρξη των αναγκών, των βιολογικά προσδιορισμένων αναγκών και το εάν και κατά πόσο η παραγωγή που διαθέτει η κοινωνία επιτρέπει την ικανοποίηση με τον βέλτιστο τρόπο αυτών των αναγκών. Αυτό είναι βασικό κίνητρο ανάπτυξης της κοινωνίας. Άρα η όποια ανάπτυξη της κοινωνίας, ανάπτυξη των μέσων παραγωγής, η ανάπτυξη των τρόπων παραγωγής κ.ο.κ. υπάγεται στην ικανοποίηση αυτής της αντίφασης. Άπαξ και επιτευχθεί αυτό το επίπεδο, η κοινωνία αναβαθμίζεται με ένα τέτοιο τρόπο, όπου κινητήριος αντίφασης γίνεται κάτι άλλο. Γίνεται το εάν και κατά πόσο η κοινωνία παρέχει τις δυνατότητες ολόκληρης ανάπτυξης των δημιουργικών ικανοτήτων της κάθε προσωπικότητας, του κάθε ατόμου ως προσωπικότητας. Δηλαδή, ο όρος ανάπτυξης της κοινωνίας γίνεται πλέον κάτι άλλο. Αναβαθμίζεται και αντί να γίνεται προσανατολισμένη στα αντικείμενα, στα υλικά αγαθά, ας το πούμε έτσι, για την ικανοποίηση αναγκών. Η κοινωνία προσανατολίζεται πλέον στο υποκείμενο και στη βέλτιστη ανάπτυξη του υποκειμένου. Δηλαδή έρεται υπεράνω της εξάρτησης από τη βιολογία η κοινωνία και η εξάρτηση από τη βιολογία, όπως το έχει τοποθετήσει και εδώ ο Βαζούλη, είναι οι ταξικές κοινωνίες, οι ταξικές συγκρούσεις, η σχέση ιδιωτικής ιδιοκτησίας, είναι η σέτη μη εξανθρωπισμένη ιστορία, είναι η σέτη μη ανθρώπινος τύπος πολιτισμού. Ένας τύπος πολιτισμού που ακόμα δεν είναι καθ' αυτό ανθρώπινος, καθ' αυτό κοινωνικός. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά, όπως λέει ο Γιώργος, αποκαλούσε προϊστορία της ανθρωπότητας ταξικές κοινωνίες ο ίδιος ο Μάρξ. Και περνάμε μετά στην καθ' αυτό ανθρώπινη, όπου έχουμε άλλου τύπου ανάπτυξη, όπου η βασική αντίφαση είναι το εάν και κατά πόσο η κοινωνία παρέχει το βέλτιστο, όχι στην ικανοποίηση με υλικά αγαθά των αναγκών, αλλά το βέλτιστο ως δυνατότητα δημιουργικής ανάπτυξης των προσωπικότητων. Δηλαδή πρόσβαση σε δραστηριότητες, ας το πούμε πιο ψυχολογικά, σε άγουσες δραστηριότητες, οι οποίες ως άγουσες δραστηριότητες αναβαθμίζουν την προσωπικότητα ενός εκάστοτων μελών της κοινωνίας με δημιουργικό τρόπο. Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιοτυπία της κάθε προσωπικότητας. Έτσι. Γι' αυτό και ως προϋπόθεση που υπάρχει το βέλτιστο. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ή τρώω χρόνο. Καθόλου. Επειδή θέλω να ασχοληθώ με ένα θέμα με το καλάθι εμπορευμάτων στα οικονομικά και δεδομένα εξαίρεση εργατικής δύναμης του Μάρξ, θέλω σε σχέση με αυτό να ρωτήσω αν μπαίνουν κοινωνικές ανάγκες, που εγώ πιστεύω ότι μπαίνουν και κοινωνικές, και αν υπάρχει συστηματική τάση να πέφτει η τιμή της εργατικής δύναμης κάτω από την αξία της εργατικής δύναμης στον καπιταλισμό. Ή αν όντως είναι δύο οι τιμές ούτε με την αξία. Επειδή υπάρχει ο φεδρικός βιομηχανικός στρατός, που συνεχώς η προσφορά εργασίας είναι πάνω από τη ζήτηση και τι να ρίχνει το μισθό κάτω από την αξία της εργατικής δύναμης. Αλλά εν τέλει το κύριο είναι αυτό. Πώς καθορίζει,
πώς μπορούμε να καθορίσουμε σήμερα, αν θα θέλαμε να το κάνουμε, το καλάθι εμπορευμάτων. Ποιες είναι αυτές οι κοινωνικές ανάγκες που μπορούν να μπουν, γιατί φαντάζομαι μπαίνουν και κοινωνικές, πέρα από βιολογικές. Σαφώς. Ποιες είναι αυτές? Ναι, έχω την αίσθηση ότι θα μας βγάλει πάρα πολύ το θέμα μας, είναι θέμα πολιτικής οικονομίας. Θα μας βγάλει πάρα πολύ από το θέμα μας. Πολύ επιγραμματικά να πούμε ότι φυσικά δεν υπάρχουν μόνο οι βιολογικές ανάγκες. Και όταν μιλάμε για βιολογικές ανάγκες, κάνουμε μια ισχυρή αφαίρεση, γιατί δεν υπάρχουν καθαρά βιολογικές ανάγκες στον άνθρωπο. Δεδομένου ότι μιλάμε για ανάγκες που ικανοποιούνται μέσω προϊόντων της παραγωγής, οι ίδιες οι βιολογικές ανάγκες αποκτούν άλλα γνωρίσματα. Είναι δηλαδή κοινωνικά, τεχνολογικά διαμεσολαβημένες οι ανάγκες ως προς την προέλευσή τους, ως προς τον τρόπο ικανοποίησης τους. Τώρα η πολιτικο-οικονομική πλευρά έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες που δεν μπορούμε να τους δούμε εδώ, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την παγκόσμια διάσταση του μηχανισμού της εκμετάλλευσης και την παγκόσμια ανισομέρεια ως σχέση παραγωγής, ως χαρακτηριστικό των κυρίαρχων σχέσεων παραγωγής, άρα και τους διαφορετικούς τύπους σε διαφορετικές περιφέρειες του πλανήτη, του παγκόσμιου και φιλοκρατικού συστήματος και διάφορες εθνικές λεγόμενες οικονομίες, συστήματα δηλαδή σχετικά αυτοτελή, πώς πραγματώνεται αυτή η διακύμανση γύρω από την αξία της τιμής της εργασιακής δύναμης του εμπορεύματος, του ειδικού εμπορεύματος εργασιακή δύναμη. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής το θεμελιώδες εδώ, ότι η όποια αξία, άρα η όποια οικονομικά σημαίνουσα ικανοποίηση αναγκών, είναι γέννημα ανθρώπινης εργασίας και κυρίως της μισθωτής εργασίας. Αν δεν χάσουμε αυτό, τη ζωντανή εργασία, αν δεν χάσουμε αυτό το μπούσουλα, μπορούμε παραπέρα να αναπτύξουμε την πραγμάτευσή μας σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας και να δούμε, να διακριβώσουμε αυτά τα ερωτήματα που θέσατε μόλις τώρα. Είναι τεράστιο το ζήτημα. Τεράστιο. Θα πρότει όμως να πάμε παρακάτω, γιατί. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Θα σας πρότεινα επίσης, συγγνώμη που διακόπτω, αν σας ενδιαφέρει αυτό, να δείτε τα αντίστοιχα που είχαμε κάνει για το κεφάλαιο του Μάρξ. Τα μαθήματα, όπου στο κεφάλαιο του Μάρξ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο κεφάλαιο του Μάρξ, με αφορμή μάλλον το κεφάλαιο του Μάρξ, βλέπαμε και τέτοια ζητήματα σαν αυτά που λέτε εσείς. Έχετε το κείμενο εσείς? Έχετε το κείμενο του. Όχι, ήθελα θα να κάτσετε με κάποιο παιδί που έχει το κείμενο μαζί. Ωραία. Προχωράμε, Δημήτρη. Ναι, λοιπόν. Δεδομένου λοιπόν ότι η πολιτική συνιστά τη συμπυκνωμένη έκφραση του αγώνα των ανθρώπων για τις πραγματικές δυνατότητες, για τα πραγματικά μέσα ικανοποίησης των ζωοδών, των βιολογικά απαραίτητων αναγκών, έπεται ότι οι αντιλήψεις, σκέψεις, συναισθήματα και ούτω καθεξής κοινωνικού καθ' αυτό ανθρώπινου χαρακτήρα δεν είναι το κυριότερο στοιχείο εντός της. Θα σταματήσουμε εδώ. Ναι. Αυτό μπορεί να δυσαρεστήσει κάποιος για την εικόνα που έχει για την πολιτική, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Κατανοητό. Λέγεται μελετριωμένη πολιτική, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες. Ολοκληρωμένη πολιτική που το είδες, προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείς. Λέω ότι δεδομένου ότι η πολιτική λέει συνιστά για τη συγκεκριμένη έκφραση. Συνιστά την συγκεκριμένη έκφραση. Για τις πραγματικές δυνατότητες, έτσι, συνεχίζει λέγοντας ότι το ανθρώπινο δεν είναι το κυριότερο στοιχείο εντός της. Ναι, αυτό συνδέεται με αυτό που είπαμε μόλις προηγουμένως. Συνδέεται με αυτό που είπαμε μόλις προηγουμένως. Δηλαδή, η πολιτική εκ των πραγμάτων έχει ένα ζωώδες στοιχείο. Και αυτό πρέπει να το δούμε συγκεκριμένα ιστορικά, το ζωώδες στοιχείο στην πολιτική. Εκφράζεται με διάφορες παραλλαγές, με διάφορους τρόπους στη ζωή των ανθρώπων. Εκφράζεται, ας πούμε, μια απέχθεια του κοινού ανθρώπου προς την πολιτική, γιατί βλέπει ότι είναι κάτι βρώμικο που παίζεται εκεί και θα το συζητήσουμε γιατί παίζεται κάτι βρώμικο εκεί. Αλλά αυτό που υποσυνείδητα το βλέπει καταρχήν ως βρώμικο συνδέεται με την ουσία της πολιτικής και έχει να κάνει με τη ζωώδη ικανοποίηση αναγκών. Ακόμα και με συγκαλυμμένο τρόπο η πολιτική έχει να κάνει με σύγκρουση συμφερόντων, άρα με σύγκρουση για την ικανοποίηση των ζωωδώς αναγκαίων πραγμάτων για την επιβίωση. Καταρχήν αυτό. Καταρχήν. Ναι. Καταρχήν. Καταρχήν δηλαδή έχει ένα ζωώδες και όπως θα δούμε παρακάτω και αγελαίο στοιχείο η πολιτική. Ωραία. Και αγελαίο στοιχείο. Αυτό θέλει μια προσοχή όμως να παρεξηγηθεί. Ναι. Γιατί μετά πάνε
Μπορεί να σκεφτεί κριτική ότι εδώ μιλάμε για κάτι απολυτικά, ας πούμε, και ότι είναι και πολιτική, οπότε μακριά και λάρκα. Βέβαια. Βέβαια. Προχωράω. Γι' αυτό στην περίπτωση που θα προκύψει χρεία στην καθεαυτό πολιτική, ο σκοπός επιτυγχάνεται με κάθε μέσο, παντί εις τρόπις. Αυτή είναι η πολιτική της ιδιοτέλειας. Και τηρουμένων αμετάβλητων των λοιπόν όρων, όσο πιο αδυσόπιτος είναι ο αγώνας για την ανθρώπινη επιβίωση, τόσο συχνότερα και πιο εύκολα, λίγο πολύ συνειδητοποιημένα, οι πολιτικοί στόχοι επιτυγχάνονται με κάθε μέσο. Συνεχίσουμε λίγο εδώ. Ναι. Ο σκοπός εδιαίσθητα μέσα. Ακριβώς. Μπράβο. Και αυτή είναι και η έννοια περιβρωμερής πολιτικής. Μπράβο. Θες να πεις κάτι εδώ. Να... Μήπως έχουν να ρωτήσουν οι σύντροφοι, φίλοι. Ωραία. Είναι κατανοητό αυτό. Το σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν το είπαν πρώτο οι πολιτικοί, πρώτοι οι πολιτικοί. Το είπαν οι καλόγεροι του Μεσαίωνα, οι θεολόγοι και οι Ιησουίτες, μοναχοί του τάγματος των Ιησουητών. Εδώ είναι ένα μείζον θέμα φιλοσοφικό, που δεν αφορά μόνο την ηθική και δεν αφορά μόνο την πολιτική. Η σχέση σκοπών και μέσων μας έχει απασχολήσει στο κομμάτι που μιλήσαμε για την σκοποθεσία, για την εργασία. Αν θυμάστε στα πρώτα μαθήματα που κάναμε, στον κύκλο των μαθημάτων για τη λογική της ιστορίας. Ο σκοπός και η σκοποθεσία, ναι. Μπαίνει ευρύτερα. Σκοπός και μέσο συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη. Και και πιο εσωτερικά, αυτό που θέλω με αυτό που κάνω. Άρα ενοποιεί το υποκείμενο ή το κατακαιρματίζει. Άλλα σκέφτομαι και άλλα κάνω. Και αυτό. Ενώ μιλάμε για μια ενοποίηση, αυτό που σκέφτομαι με αυτό που κάνω, άρα η θεωρία μου με την πράξη μου. Και ναι. Αυτό έχει να κάνει με μια ενοποίηση των σκοπών και των μέσων. Ναι, αυτό μας πάει πιο πολύ πιο άμεσα στην πολιτική. Εγώ θέλω να το γυρίσω στην βάση την παραγωγική, όπως μιλήσαμε για εργασία και παραγωγή. Υπενθυμίζω ότι είχαμε πει πως οι ανάγκες μετατρέπονται σε καθαυτό κοινωνικές, στο βαθμό που μεθερμινεύονται, μεταφράζονται, μεταφορικά μιλώντας, σε σκοπό της εργασίας. Αυτό το είχαμε αποκαλέσει σκοποθεσία. Ο σκοπός της εργασίας είναι η συνειδητοποίηση από τον άνθρωπο των αναγκών, αλλά από τη σκοπιά της συνειδητοποίησης, της αντίληψης, της διάγνωσης των αναγκαίων μέσων, τρόπων, αντικειμένων και υποκειμένων, ούτως ώστε να μετασχηματιστεί το υλικό, το αντικείμενο της φύσης και να καταστεί κατάλληλο να ικανοποιήσει την ανθρώπινη ανάγκη. Εκεί είχαμε δει ότι η συναρμογή των συστατικών στοιχείων της εργασίας που προανέφερα, δηλαδή του υποκειμένου της εργασίας, ατομικού ή συνολικού, του αντικειμένου της εργασίας, των μέσων, δηλαδή εργαλείων, τεχνολογικών διατάξεων, όλων των μέσων, των όρων των εμπράγματος συνολικά, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχουν μια συναρμογή που να έχουν αντιστοίχηση μεταξύ τους. Γιατί να έχουν αντιστοίχηση μεταξύ τους? Διότι ο σκοπός είναι η ενοποιητική αρχή, η προτρέχουσα σύλληψη του επιθυμητού αποτελέσματος. Άρα αν δεν υπάρχει συναρμογή σκοπών, μέσων και τρόπων, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα το σκοπούμενο. Βέβαια, όπως είχαμε δείξει, ο σκοπός έχει διάφορα στάδια ανάπτυξης. Γι' αυτό μιλήσαμε για σκοποθεσία και είχαμε πει ότι είναι περίπλοκη διαδικασία η σκοποθεσία. Για τις πιο απλές εργασιακές διαδικασίες, η σκοποθεσία, δηλαδή η εκπόνηση, η μελέτη, η δημιουργία του σκοπού, είναι μια περίπλοκη διαδικασία που περνά από διάφορα στάδια. Και είχαμε μιλήσει για εντογενάστε σκοπό, αφηρημένο σκοπό και πραγματούμενο σκοπό, σκοπό που πραγματοποιείται, και είχαμε πει ότι ο ανεπτυγμένος σκοπός, ο όριμος σκοπός, είναι αυτός ο οποίος με κάποιο τρόπο μπορεί να αποσβεστεί στο αποτέλεσμα της δραστηριότητας, στο σκοπό της οποίας αποτελεί. Δηλαδή ο καθαυτός σκοπός είναι ο σκοπός εκείνος ο οποίος, για την πραγμάτωση του οποίου υπάρχουν όλοι οι αναγκαίοι και ικανοί όροι.
Και πάλι στη συναρμογή με όλο το πλαίσιο της δραστηριότητας που θα επιφέρει το αποτέλεσμα. Ως σκόπιμης δραστηριότητας, βάσης σκοποθεσίας δραστηριότητας. Άρα εδώ επανέρχεται το πρόβλημα του σκοπού, των μέσων και των τρόπων, που το είδαμε όταν μιλούσαμε για την εργασία παραγωγή, επανέρχεται σε μια ευρύτερη έννοια, θα έλεγα στην ηθικοπολιτική διάσταση μέσων και σκοπών. Στην πολιτική υπάρχει πάντα αυτό το στοιχείο της ιδιοτέλειας, γιατί η ίδια η πολιτική είναι προϊόν της ιδιοτέλειας. Τι είναι η ιδιοτέλεια? Η ιδιοτέλεια είναι να προτάσετε το ίδιον έναντι του κοινού. Το ίδιον συμφέρον, το ιδιωτικό συμφέρον με άλλα λόγια, το μερικό συμφέρον, ατομικό, κάποιες επιμέρους ομάδας τάξης, ιδιοκτητών κάποιων μέσων εργασίας, άγρευσης, παραγωγής, το ίδιον να υπερτερεί του κοινού. Όπου υπερτερεί το ίδιον του κοινού, υπάρχει και πολιτική. Άρα η πολιτική εξορισμού έχει το στοιχείο της ιδιοτέλειας και έχει συνεπώς το στοιχείο, μιας και δεν μπορεί να λειτουργήσει ως πραγματική καθολική ενοποιητική αρχή, η ίδια ύπαρξη της πολιτικής είναι δηλωτική της σύγκρουσης συμφερόντων, άρα της απουσίας ενότητας της κοινωνίας. Κατά κανόνα, λέει εδώ ο Βαζουλής, στην πολιτική υπάρχει διάσταση σκοπών, μέσων και τρόπων. Αλλά αφού υπάρχει διάσταση σκοπών, μέσων και τρόπων, σημαίνει ότι αυτό που είναι σκοπούμενο στην πολιτική μπορεί να γίνει με μέτρα, με μέσα και τρόπους που είναι αλότρια του σκοπού που διακηρύσσεται. Αυτό αμέσως παραπέμπει στη διάσταση λόγων και έργων, που είναι ίδιον της πολιτικής. Είναι ίδιον της πολιτικής, ιδιαίτερα από αυτούς που συντεταγμένα πρεσβεύουν ιδιωτελή ταξικά συμφέροντα. Δηλαδή καμία άρχουσα τάξη δεν θα σου πει εγώ εκφράζω τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Δεν είναι κορόιδο να το κάνει αυτό. Θα χάσει το εργαλείο χειραγώγησης που είναι στα χέρια της. Θα σου μιλήσει για το κοινό καλό. Θα σου μιλήσει για κάποιους σκοπούς εθνικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς, δημόσιο συμφέρον. Θα σου πει διάφορα τέτοια μεγάλα και τρανά. Έτσι είναι φυσιολογικό αυτό εντός εισαγωγικών. Λόγω της ιδιοτέλειας και λόγω της κυριαρχίας ιδιωτικών ιδιωτελών συμφερόντων. Αυτό θα λέγει κανείς ότι έρεται από το στρατόπεδο των καταπιεσμένων που προτάσουν κάτι άλλο. Και εν πωλής ισχύει. Λέω εν πωλής με την έννοια του εν τίνει μέτρο. Με την έννοια του ότι υπάρχει ένα μέτρο στο οποίο ισχύει αυτό. Γιατί στο βαθμό που ας πούμε σε μια κοινωνία σαν την κεφαλαιοκρατική έχουμε το στρατόπεδο της μισθωτής εργασίας που παλεύει για τις δικές του διεκδικήσεις και ασκεί πολιτική. Η πολιτική, αν είμαστε σαφείς, είναι συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Παραφράζοντας τον Κλάουζεβιτς. Είναι σύγκρουση η πολιτική. Είναι σύγκρουση συμφερόντων. Και αφού έχει σύγκρουση συμφερόντων, υπάρχουν ετεροπροσδιορισμοί. Είτε το θέλεις είτε όχι, αυτός που είναι ο κυρίαρχος δίνει τον τόνο. Και μόνο από την ανάγκη, Φερρυππή, να ευνηδιάσεις σε μία σύραξη τον κυρίαρχο, θα πρέπει να εξαπατήσεις. Θα πρέπει να παραπλανήσεις. Άρα και στο στρατόπεδο το δίκαιο με την έννοια των λαϊκών συμφερόντων, των συμφερόντων της εργατικής τάξης, αν είναι πραγματική η σύγκρουση, από τη στιγμή που θα έχεις και το στοιχείο του ευνηδιασμού, πρέπει να έχεις στοιχείο χειραγώγησης. Άρα πάλι οι σκοποί και τα μέσα δεν μπορούν να είναι απόλυτα συνυφασμένοι. Δεν μπορούν να είναι απόλυτα συνυφασμένοι. Αυτό είναι νόμος. Όχι γιατί το θέλουν, Φερρυππίνοι, οι επαναστάτες, οι κομμουνιστές, να είναι απατεώνες. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με απατεώνες, πρέπει να τους τσακίσεις. Να φέρω ένα παράδειγμα απλό. Σε συνθήκες παρανομίας ή μη παρανομίας, συλλαμβάνουν ένα αγωνιστή, ένα μαχητή του κινήματος. Μια μαχήτρια. Και ανακρίνουν το όργανο της τάξεως. Όταν αυτός ο κομμουνιστής ή αυτή η κομμουνίστρια δηλώνουν ψευδή στοιχεία ή δεν λένε την αλήθεια για τα πρόσωπα που ξέρουν και τα πράγματα του στρατοπέδου τους, της οργανωσής τους. Ψεύδονται. Ψεύδονται φυσικά. Είναι σωστό αυτό που κάνουν. Φυσικά και είναι σωστό αυτό που κάνουν. Και πρέπει να τους στοιχίσει τη ζωή τους. Και αυτό είναι στάση αξιοπρέπειας και είναι στάση ηθικότατη. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ υπάρχει σύγκρουση και το συγκρουσιακό δεν αφορά μόνο τους κανάλιες κυρίαρχους που είναι δολοπλόκοι
και λαμόγια εξορισμού, να το πούμε λαϊκά. Αλλά εκ των πραγμάτων, επειδή μπαίνει σε αυτή τη σύγκρουση, θα αναγκαστεί να παίξει με αυτού του όρου. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η καθαρή πλευρά σε αυτή τη σύγκρουση. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πραγματικά κοινωνική πλευρά. Ποια είναι η καθολική πλευρά. Η πλευρά των καθολικών συμφερόντων. Είναι αυτή που προτάσει την ενοποίηση τη ανθρωπότητα. Ενοποίηση τη ανθρωπότητα σημαίνει η προοπτική του κομμουνισμού. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό. Είναι πολύ αντιφατικά τα πράγματα στην πολιτική συνεπώς. Δεν είμαστε απολύτικοι και τα λέμε αυτά. Δεν μιλάμε για τη βρώμικη πολιτική όπως μιλάνε οι αστεί. Γιατί το κάνουν αυτό οι αστεί? Για να σε αποτρέψουν από την πολιτική, άρα για να έχουν ελεύθερο το πεδίο και να χειραγωγούν όπως τους καπνίζει. Όταν μιλάμε για το στοιχείο αυτό της πολιτικής συνεπώς, δεν το κάνουμε για να αποτρέψουμε τον κόσμο από να ασχοληθεί με την πολιτική. Οι μαρξιστές όταν μιλάνε για την πολιτική με αυτόν τον τρόπο, μιλάνε από τη σκοπιά του να συστρατέσουν τον κόσμο με το βέλτιστο τρόπο στην πολιτική και στην πολιτική από τη σκοπιά της ενοποίησης της ανθρωπότητας, του κομμουνισμού. Δηλαδή στην πολιτική από τη σκοπιά της εξάλληψης των όρων ύπαρξης πολιτικής. Εδώ είναι η αντίφαση της όρης. Και αυτό είναι το χειραφετικό. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή στόχος σου δεν είναι η διαιώνιση της πολιτικής και των όλων πιο μηχανισμών της πολιτικής. Γιατί θα οργανωθείς, δεν θα οργανωθείς. Οργάνωση σημαίνει ιεραρχία, δεν σημαίνει ιεραρχία. Ιεραρχία σημαίνει καταμερισμός εργασίας. Δεν σημαίνει καταμερισμός εργασίας. Στον καταμερισμό αυτό της εργασίας έχεις πάντα τον κίνδυνο απόσπασης των πάνω κλιμακίων από τα κάτω. Αφού ζεις σε μια ταξική αστική κοινωνία. Άρα εκ των πραγμάτων τι θα κάνεις, θα χρησιμοποιήσεις πολιτικά μέσα και πολιτική οργάνωση και τρόπους που δεν είναι απευθείας απεικόνιση του ιδεώδους, του σκοπού που έχεις. Μπορείς να κάνεις αλλιώς. Είναι σαν να λες θα πάω στον πόλεμο χωρίς να έχω στρατό. Μπορείς να πας σε ένα πόλεμο χωρίς να έχεις στρατό. Γουστάρεις το στρατό, γουστάρουν οι κομμουνιστές του αφωνικά. Γουστάρουν την τυφλή υπακοή. Ή την όποια υπακοή. Είναι διλήμματα αυτά. Είναι υπαρκτά διλήμματα. Και τι την κάνει διαφορετική. Ποια. Αυτή την ομάδα. Την κομμουνιστική. Είναι ερώτημα. Είναι ερώτημα. Η επίγνωση ουσιαστικά των διλημάτων και η συζήτηση στο εσωτερικό του τι πραγματικά, τι πραγματική κοινωνία θέλουμε. Και όχι μόνο. Κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γιώργος. Αλλά με μόνο την επίκληση του στρατηγικού σκοπού δεν μπορείς να δικαιώσεις όποια μέσα είναι τέτοια που δεν είναι και τόσο ελκυστικά. Ας πούμε το θέμα της πειθαρχίας αυτού του στρατού. Που εκφράζεται συχνά ως πολιτική κομματική πειθαρχία και έχει μερικές φορές πολύ κακές πτυχές. Να ξέρουμε ότι είναι αναγκαίο κακό και να παλεύουμε τρόπους ελαχιστοποίησης των αναγκαίων κακών. Και ελαχιστοποίηση των αναγκαίων κακών υπάρχει πρώτον αν υπάρχει συνειδητή στόχευση, σκοποθεσία και δεύτερον αν στις διαδικασίες αυτών των μέσων και των τρόπων δημιουργείς αντισώματα τέτοια που αποτρέπουν παγιωμένες αλλοτριωτικές χειραγωγικές καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι επιξηρού ακμής μια πορεία. Είναι σαν στην κόψη ενός ξηραφιού. Η δομή το αναπαράγει από μόνη της. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια αντίφαση της όρης. Από τη μία πρέπει να πας σε μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει ίχνος ιεραρχίας, εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, καταπίεσης, εννοώ δυναστευτικής ιεραρχίας, έτσι. Καταπιεστικής, εκμεταλλευτικής. Από την άλλη, πρέπει να χρησιμοποιήσεις ένα τύπο πειθάρχησης που θα σε κάνει αποτελεσματικό να συγκρουστείς με ένα αδίστακτο αντίπαλο. Ο οποίος βάζει και τους όρους του παιχνιδιού. Ως κυρίαρχος. Άρα πρέπει να βρεις τέτοιους τρόπους που να ελαχιστοποιείς τους κινδύνους οι οποίοι δεν είναι αμεληταίοι και δεν είναι θεωρητικοί. Κίνδυνοι οι οποίοι αν αφαιθούν χωρίς συνειδητό έλεγχο και αντίμετρα μπορούν να οδηγήσουν σε ακύρωση του τελικού σκοπού. Αυτό το βλέπω σε οποιαδήποτε εργασιακή διαδικασία. Όπου οι σκοποί είναι αλότεροι του σκοπού μου, τα μέσα και οι τρόποι είναι αλότεροι του σκοπού μου αποτελέσματος, του σκοπού, τότε και αυτό που βγαίνει ως αποτέλεσμα είναι αλότριο επίσης. Είναι κάτι άλλο από το σκοπό που αρχικά έχει θέσει. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Είναι σαν να ξεστρατίζεις από το σκοπό σου όταν επιδίδεσαι άκρητα στη χρήση μέσων και τρόπων που είναι αλότριοι αυτού του σκοπού. Να το πω με άλλα λόγια, μπορεί να ακουστεί λιγάκι
παράδοξο. Είναι σε αυτή τη λεπτή ισορροπία, επί ξουρού ακμής, να πασχίζεις, να πρέπει να πασχίζεις, να ελαχιστοποιήσεις τις πιθανότητες, να χάσεις το σκοπό σου μέσα από τη χρήση μέσων και τρόπων και μεθόδων, που είναι αναγκαίοι όλοι αυτοί, αναγκαίες, μέθοδοι κλπ. Και τρόποι και μέσα, αναγκαία, αλλά δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτός ο σκοπός. Δηλαδή πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος αντιστροφής. Όπου έχεις να κάνεις με μέσα και τρόπους που είναι αναντίστοιχα του σκοπού, έχεις τον κίνδυνο να αλωτριώσεις το σκοπό σου, να τον αλλοιώσεις έτσι που να γίνει σκοπός που δεν έχει σχέση με αυτό που αρχικά πρέσβευες. Για παραδείγματα, μην πάτε μακριά, δείτε τι έγινε με τη δεύτερη διεθνή. Δείτε τι έγινε με τα περισσότερα κόμματα της τρίτης διεθνούς. Εδώ μιλάμε για νομοτέλεια, δεν μιλάμε δηλαδή για εξαιρέσεις. Κόμματα τα οποία επί μακρόν υπήρξαν σε μια ειρηνική περίοδο ανάπτυξης του καπιταλισμού και λειτουργούσαν ως κόμματα έκφρασης των συμφερόντων της εργατικής τάξης, σιγά σιγά ενσωματώνονταν, δηλαδή χρησιμοποιούσαν τρόπους και μέσα και μεθόδους του κυρίαρχου συστήματος, τους εσωτερήκευαν στο δικό τους μηχανισμό και αυτή η εσωτερική οδηγούσε σε αλωτρίωση των ίδιων αυτών των κομμάτων, σε ενσωμάτωση του στο κυρίαρχο σύστημα, σε παρέτηση τελικά από το στρατηγικό σκοπό. Η παρέτηση εδώ, η νομοτελής παρέτηση, δεν είναι αφαιρεσία. Είναι κάτι που κατά ανάγκη προέκυψε από το ότι αυτά τα κόμματα εκφυλίστηκαν. Και αυτό είναι κοινωνικός νόμος. Ο Λένιν απέδειξε με σημαντικό τρόπο, αρκετά γλαφυρό τρόπο, έδωσε αποδείξεις για το πώς τα τότε κόμματα της δεύτερης διεθνούς εκφυλίστηκαν. Όπως και άτομα, περνάνε στο άλλο στρατόπεδο. Βέβαια. Βέβαια. Στελεχώνουμε. Έχουμε γενίτσαρους της αριστεράς που το ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργούν. Και έχοντας μάλιστα αποκτήσει τέτοια εμπειρία σε επαναστατικές οργανώσεις ή πάλι ποτέ επαναστατικές οργανώσεις, με αναφορά στο λαϊκό κίνημα, στο εργατικό κίνημα, με ευαισθησίες αντίστοιχες, αυτές τις δεξιότητες του στη συνέχεια τις εξαγυρώνουν με πάρα πολύ καλό τρόπο στο καθεστώς. Μετατρέπονται σε οργανικά συστατικά στοιχεία του κυρίαρχου καθεστώτος. Εδώ δηλαδή ο Βαζούλη θέτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που το έχουν θέσει όλοι οι επαναστάτες. Το έχει θέσει και ο Μάρξ, το έχει θέσει και ο Έγκελς στην κριτική που άσκησε σε εκφυλιστικά φαινόμενα τις πρώτες και τις δεύτερες διεθνούς. Το έχει θέσει και ο Λένιν και άλλοι μαρξιστές. Και ο Στάλιν το έχει θέσει πολύ έντονο το ζήτημα. Και άλλοι μαρξιστές. Να ρωτήσω κάτι. Κατά τη γνώμη σας για την εξυγίνηση του κειμενήματος όταν τα κόμματα εκφυλίζονται, η λύση του προβλήματος μπορεί να δοθεί ευκολότερα με την προσπάθεια εξυγίανσης ιδεολογικής αλλά και της πρακτικής των κομμάτων αυτών τα οποία είναι εκφυλισμένα ή με τη δημιουργία άλλων κομμάτων? Εδώ πάλι ισχύει ένα όριο. Όπως μιλήσαμε για τις ανάγκες και ένα βέλτιστο, είναι δύσκολο, αλλά είναι αναγκαίο να το κάνουν συνειδητά οι κομμουνιστές αυτό, να δουν ένα κρίσιμο όριο, πέραν του οποίου ο εκφυλισμός είναι μη αναστρέψιμος. Όταν το είδε αυτό ο Λένιν, ας πούμε, στη δεύτερη διεθνή, διαχώρισε τη θέση των Μπολσεβίκων από τη δεύτερη διεθνή και χάραξε άλλη στρατηγική. Ναι, αλλά υπήρχε ένα καθαρό κομμάτι του Μπολσεβίκων και ένα ηγέτης εκφυλισμός που μπορούσε να το προβλήσει. Δεν ήταν τόσο δεδομένα. Έγιναν μέσα από πολύ φοβερούς αγώνες σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Και μάλιστα δεν ήταν προδεδικασμένο ότι θα κέρδιζε ο Λένιν. Εν αρχή ήταν μια τραγική μειοψηφία. Έτσι. Έτσι. Και δεν φοβόταν να είναι μειοψηφία ο Λένιν. Ένα από τα χαρακτηριστικά του επαναστάτη είναι αυτό. Ότι όταν χρειαστεί, δεν φοβάται να είναι μειοψηφία. Γιατί το να θέλεις να είσαι πάντα πλειοψηφία σε οδηγεί στον κομφορμισμό. Ο κομφορμισμός μεταφράζεται πολύ εύκολα σε καθεστωτισμό, δηλαδή σε ενσωμάτωση στο κυρίαρχο σύστημα. Οι κομμουνιστές δεν είναι οργανωμένοι κάπου για να είναι κομφορμιστές. Για τους κομμουνιστές η οργάνωση και η ίδια η άσκηση της πολιτικής είναι αναγκαία μέσα. Είναι αναγκαίο κακό, έλεγε κάπου ο Μάρξ πολύ χαρακτηριστικά. Αναγκαίο κακό. Όταν ένα εκφυλισμένο κόμμα έχει το όνομα κομμουνιστικό, για παράδειγμα, ποια είναι η λύση? Δηλαδή, εντάξει.
Κοιτάξτε, το έχουμε πολύ συχνά αυτό. Συνταγή δεν υπάρχει. Πρέπει να δεις το όριο. Αλλά ιστορικά παραδείγματα, ας πούμε. Ιστορικά παραδείγματα έχουμε. Ας πούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Εσωτερικού, το καθημάς ευρωκομμουνιστικό, έδειξε πάρα πολύ καλά τι είναι και το έδειξε όταν τα πολυφάδια του πήραν την πολιτική διακυβέρνηση της χώρας και έδρασαν ως ένα καθαρά αστικό κόμμα και μάλιστα αντιδραστικό αστικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι είναι? Είναι η μετεξέλιξη της ευρωκομμουνιστικής παράδοσης στα καθημάς, στην Ελλάδα. Είδαν πολύ καλά τι είναι. Ξέραν πολύ καλά που θα το πάει όσοι είχαμε θεωρητική αντίληψη για τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τους δούμε στην εξουσία. Τα είχαμε γράψει κιόλας. Τα είχαμε γράψει αυτά από παλιά. Όταν έχεις επιστήμη μπορείς να καταλάβεις πολύ καλά τι γίνεται πριν τους δεις στην πράξη. Άρα είναι μερικά πράγματα σαφή. Δηλαδή κρατούσε τα σφυροδρέπανα ο Κύρκος μέχρι πότε. Να θυμίσω το 80 τόσο ακόμα έχει σφυροδρέπανα το κουκουέ εσωτερικού. Τι είχε μείνει από το κομμουνισμό? Ή το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα? Το Γαλλικό. Το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Τι έμεινε από αυτό? Δηλαδή το να διατηρεί κάποιος τα εικονίσματα, ας πούμε το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ιταλίας, επί Μουσολίνη είχε ακόμα σφυροδρέπανα. Επί Μουσολίνη. Ναι, όταν πήρε την εξουσία Μουσολίνη, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ιταλίας είχε σφυροδρέπανα ακόμα και ήταν κομμάτι της Δευτέρας Διεθνούς. Α, ήταν ηγέτης ο Μουσολίνης στο Σοσιαλιστικό Κόμμα. Όχι. Μουσολίνη ήταν μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος αρχικά και εκδότης της εφημερίδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Του σοσιαλδημοκρατικού, ρε παιδί μου. Σφυροδρέπανα τότε, αφού ήταν σε άλλο κόμμα. Ναι, ενώ είχε γίνει διάσπαση στην Τρίτη Διεθνή, είχε εμφανιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, αυτοί συνεχίζαν να έχουν τα σφυροδρέπανα. Δεν παραιτούνται εύκολα τα σύμβολα, γιατί τουλάχιστον στα σύμβολα θέλουν να κρατάνε ένα brand name που λέμε στις επιχειρήσεις. Ναι. Τώρα να πάρω την ερώτηση της συντρόφης σας και της Χριστίνας. Χριστίνας Κυριακής. Τώρα άλλο θέλω να πω. Τώρα μου έχει προσπαθώ κάνω σκέψεις στη βάση αυτών που αναφέρεις και μου δημιουργούνται ισχυροί προβληματισμοί του τύπου. Ωραία. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας υποστηρίζει ότι είμαστε σε πρώην φάση κομμουνισμού και παράλληλα διαβάζω και Βασιούλη, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και εγώ πρέπει αυτό να πω. Πρέπει δηλαδή να... Δηλαδή πώς ξέρεις τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Πρέπει να ανατρέχεις μετά σε κάποιο τύπου ιδεολογία, κάποια ιδεολογικά εργαλεία ή επιστήμη που έχεις από πίσω προκειμένου να ερμηνεύεις. Διότι, ας πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, εντός του συζητιέται και συζητιέται εντός και πείθει κιόλας κόσμο ότι εμείς πάμε για το... έχουμε απότερο στόχο το σοσιαλισμό. Είναι αλήθεια όμως? Είναι αλήθεια. Ανεξάρτητα τι πιστεύει η πολιτική επιτροπή, ας πούμε, η κεντρική επιτροπή εντός. Σιγά σιγά μπαίνει κάθε καρδιά σκαρίδι, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, ας πούμε, και με άλλα κόμματα. Υπ' αυτή την έννοια, το τι πρεσβεύει ο άλλος, εφόσον πούμε, και το πιστεύω, ότι έχει τη δυνατότητα να πρεσβεύει οτιδήποτε στη βάση των σκοπών του, να μετέρχεται οποιονδήποτε μέσον στη βάση των σκοπών, γιατί έτσι είναι η πολιτική, γίνεται λίγο θολό το ποιες είναι οι προθέσεις του. Σαφώς. Γίνεται λίγο θολό. Και γι' αυτό δεν είναι έχει να κάνει, συγγνώμη, και τελειώνω να θίξω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό που είπες. Το πρόβλημα με τα μέλη, τα στελέχη κομμάτων που προέρχονταν από τον προοδευτικό χώρο, το κομμουνιστικό, τα οποία μεταπήδησαν αλλού και έκαναν καριέρα και κάνουν ακόμη, το πρόβλημα δεν είναι ότι υπήρχαν τέτοιου είδους στελέχη. Είναι ότι αυτά τα στελέχη έφυγαν με τη θέλησή τους από αυτούς τους φορείς. Διότι αν τα είχε αποβάλει ο φορέας ο πολιτικός, λες εντάξει, τα απέβαλε. Δηλαδή είδε τις προθέσεις του και έφυγαν. Όντας, με τη θέλησή του δεν είναι ότι διαγράφηκαν. Είχαν και θέσεις κλειδιά. Αυτό δείχνει πράγματα για το φορέα, πώς έχει εξελιχθεί και ο πολιτικός φορέας. Σαφώς. Και υπάρχει ένα ρευστό όριο μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Πρέπει να το δούμε. Εκεί μπαίνει ξανά η σκοποθεσία και να μείνει σταθερός στη θέση σου, ακόμα και μειοψηφία. Θα μπορούσαμε να το πούμε ενελίου μειοψηφία. Που ναι. Έχει πολλαπλάσια αντανάκλαση στο κοινωνικό σώμα.
η ενεργή μειοψηφία από την απλή μειοψηφία. Την παθητική απλή. Ναι. Κατανοητό. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο τώρα ή οποιονδήποτε άλλο μπορεί να απαντήσει. Ότι έτσι όπως το θίγεις, έτσι όπως το θίγεις, είναι μια διαδικασία η οποία... Να, για παράδειγμα, είπες ότι όταν τα κόμματα ή οι πολιτικοί φορείς δρούν σε περίοδο ειρήνης, το να τίνουν προς μια αλωτρίωση, να χάσουν τον τελικό σκοπό... Ενσωματώνονται. Να ενσωματώνονται. Είναι κατά κάποιο τρόπο νομοτέλεια ή αν δεν είναι τέλος πάντων σιδηρά νομοτέλεια, υπάρχει μια έντονη τάση γι' αυτό. Mm-hmm. Ο παράγοντας χρόνος παίζει ρόλο γι' αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αν ένα... ότι πάνω από μία διάρκεια ετών, βλέποντας ένα πολιτικό φορέα να μην καταφέρει τους σκοπούς του ή βλέποντας ένα πολιτικό φορέα να μην πηγαίνει προς τα εκεί, να παλατζάρει, να κάνει υποχωρήσεις. Τώρα δεν μιλάω για 10-20 ετών, να πούμε 30, 40, 50 ετών, γενιά, να αλλάζει γενιά, δηλαδή να έχει ανδρωθεί μία γενιά με διαφορετικές συνθήκες από ό,τι ανδρώθηκε μία άλλη. Μπορούμε να διαμορφώσουμε έτσι κάποιο τύπου... Τώρα δεν λέω μαθηματικό τύπο, αλλά υπάρχει αυτό πράγματι, ας πούμε, μπορούμε να πούμε ότι χάνει τη φλόγα του ένας πολιτικός φορέας, την υποχωρεί. Και αν είναι έτσι, ας πούμε, όχι, εντάξει, δεν ήθελα, δεν προσπαθώ να το σκεφτώ, εντάξει. Okay. Νομίζεις μόνο εσύ προσπαθεί να το σκεφτείς. Μιας φωναστάς που σκεφτόμαστε πιο πολύ όμως. Πάντως να πω κάτι πάνω σε αυτό που λες. Μια βασική παράμετρος είναι και το πόσο σαφής είναι ο στρατηγικός σκοπός και ποια είναι και η μοίρα αυτού του στρατηγικού σκοπού. Δηλαδή, κατά πόσον κερδίζει έδαφος ή όχι. Κατά πόσον οι σχετισμοί δύναμης είναι υπέρ αυτού ή όχι. Δηλαδή, όταν το 1991, ας πούμε, έγινε η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στους κομμουνιστικούς και στα κομμουνιστικά κόμματα, όπου πάρα πολλά χάσανε μέλη, είτε μέλη τους πήγανε στο μηδενισμό, είτε πέρασαν στο άλλο στρατόπεδο, το οποίο προφανώς είχε αντίκτυπο και σε όποιον απέμεινε, πώς διαχειρίστηκε αυτό το πράγμα. Άλλοι ενσωματώθηκαν, άλλοι γίνανε μορμόνοι, ας πούμε, που λέμε, και τα λοιπά. Κάποιοι αυτοκτόνησαν, βεβαίως. Είχαμε τρελάθει. Και βιολογικά και ηθικά αυτοκτόνησαν κάποιοι. Να θέσω και εγώ ένα προβληματισμό. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά, αλλά γιατί είναι νομοτελειακό να υπάρχουν μέσα στον καπιταλισμό από τους πολιτικούς φορείς της εργατικής τάξης αυτά τα εκφυλιστικά, παλωτριωτικά φαινόμενα. Γιατί το παλωτριωτικά. Ναι, όχι εκφυλιστικά. Όχι απαλωτριωτικά, αλλά αλωτριωτικά. Ναι, οκ. Απαλωτριωτικά είναι κάτι που γίνεται με ιδιοκτησίες. Εντάξει. Γιατί το παράδειγμα που θέσατε είναι οικονομικό όρο πιο πολύ μικρό, δηλαδή και σε μια πολύ δική περίπτωση. Δηλαδή, όταν σε πιέζουν και είσαι στην κατοχή και σε βάζουν το πιστόλι στον πρόταφο και θα το κάνεις. Αλλά σε περίοδου ειρήνη, ένα κόμμα σαν κόμμα, σε μάκρο επίπεδο δηλαδή, συλλογικό φορέα, πρέπει να χρησιμοποιεί μεθόδους τέτοιες. Δηλαδή, θα μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Δεν μπορεί φυσικά το κόμμα της εργατικής τάξης, αν θέλει να είναι τέτοιο, να λέει ψέματα για τους σκοπούς του. Ούτε στην αστική ούτε στην εργατική τάξη. Όσον αφορά τον καταμερισμό της εργασίας, αποκλείουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο παίζει και εκεί νομίζω παίζει ρόλο υποκειμενικός παράγοντας. Το οποίο μπορεί τον καταμερισμό να τον έρει ή να τίνει προς τα εκεί και να προσπαθεί να δίνει αρμοδιότητες εξίσου σε όλα τα μέλη του ή αντίστοιχα να μην υπάρχει αυτή η ιεραρχία από τα πάνω προς τα κάτω. Που σίγουρα ο καπιταλισμός δίνει μια κατεύθυνση και οι νικητές δίνουν την. Αυτό που είπατε, την πορεία, τη βασική κατεύθυνση, αλλά νομίζω είναι στο υποκειμενικό παράγοντα, στο χέρι των κομμάτων, να μην ακολουθήσουν. Να πω τώρα πάνω σε αυτό, γιατί και πριν το σκεφτόμουν αυτό, ως προβληματισμό να το εμπλουτίσω. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχουμε να κάνουμε με τόσο τέτοιου τύπου καθαρές γραμμές ότι έχουμε πόλεμο ή δεν έχουμε. Πιο πολύ, ας πούμε, για παράδειγμα, τι σκέφτομαι. Έχουν καλέσει έναν ο σύγχρονος κόσμος, η επικοινωνία στο σύγχρονο κόσμο διενεργείται σε μεγάλο βαθμό από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι αναγκασμένοι οι πολιτικοί φορείς να στέλνουν εκπροσώπους οι οποίοι να μιλάνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία έχουν δικούς τους νόμους. Σαφώς.
στο πώς κινούνται, στο πόσα λεπτά έχεις να μιλήσεις, στο πότε πρέπει να μιλήσεις κτλ. Στο πώς θα σε κόψουν, ναι, θα εφόσον πας, είσαι οδηγείσαι κατά κάποιο τρόπο, αναγκάζεσαι να πεις ορισμένα ψέματα με την έννοια ότι δεν προλαβαίνω να σου εξηγήσω πώς ακριβώς είναι. Για παράδειγμα, έβλεπα τον Κουτσούμπα, δεν ξέρω αν το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κομμουνιστικό ή όχι, ανεξάρτητα από αυτό, και έλεγε ας πούμε για το που χτύπησαν τους μπάτσους όταν πήγαν να χτυπήσουν, όταν πήγαν να χτυπήσουν την πορεία στο άγαλμα του Τρούμαν. Και δεν μπορούσε να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, όποιος μπαίνει στην πορεία πρέπει να χτυπιέται, διότι έχουν έρθει, ξέρουμε το ρόλο της αστυνομίας και τι ήρθαν να κάνουν εκεί πέρα οι μπάτσοι και φυσικά θα τους χτυπήσουμε γιατί ήρθαν να χτυπήσουν άντρες μας. Λέει ότι είχαμε γυναίκες εκεί, είχαμε παιδιά, έπρεπε οι άντρες να προστατεύσουν τα γυναικόπαιδα. Δεν λέει ας πούμε ότι ξέρουμε ποιοι είναι οι Αμερικάνοι και τι ρόλο βαράνε. Μα το λέει και αυτό, το λέει. Το λέει και αυτό, το είπε και αυτό. Ποιο? Για το τι ήρθαν να κάνουν τα μάτια, είπε να προσπιστούν ένα σύμβολο του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού. Ναι, αυτό, ένα μικρό σύμβολο και τα λοιπά. Δεν λέει ότι εμείς έχουμε άσβεστο μίσος για τους Αμερικάνους. Δεν το λέει αυτό. Και για το ρόλο τους. Δεν το λέει έτσι. Δεν το λέει έτσι. Εγώ πιστεύω ότι το παραλέει πολύ. Είναι αναγκασμένο. Για να το ρωτήσω. Συγκεκριμένο σπουδέ. Ο απότερος σκοπός σας είναι να προωθήσετε, ας πούμε, να εξαλείψετε την ιδιωτική ιδιοκτησία, να μην έχει μια γυναίκα, ξέρω εγώ, σπίτι για τα παιδιά της. Αυτό μέχρι να εξηγήσει ότι μιλάμε για άλλο τύπο, μπορεί να έχουν πάει άλλοι για διαφημίσεις. Οπότε είναι αναγκασμένο να πει ότι κάτι άλλο, κάπως. Το λέω τώρα πάλι με. Είναι κατανοητό, Κωνσταντίνε. Είναι κατανοητό. Υπ' αυτή την έννοια είσαι αναγκασμένος να παίξεις ένα παιχνίδι πολιτικής. Μα και στο αστικό κοινοβούλιο πολλές φορές. Αλλά πρέπει να συμμετέχεις. Και το είπε και ο Λένιν ξεκάθαρα ότι ακόμα και αν δεν πας με τους κανόνες που θέλεις και που θα έπρεπε, πρέπει όμως να συμμετέχεις. Επιχειρώ να απαντήσω. Δεν είναι περί ψεμάτων. Δεν είναι ψέματα τέτοια καλά. Δεν είναι ψέματα τέτοια καλά, εσχρά. Ακόμα και η άμβληση των θέσεων θέλει να πει ο Κωνσταντίνος, αν κατάλαβα καλά. Και το να αμβλύνεις τις θέσεις και να πεις εντάχει κάτι το οποίο θέλει εκδίπλωση στην πραγμάτευση για να είναι πιστικό και δεν σε αφήνει να το κάνεις. Ακόμα και αυτό δημιουργεί ως που φέρνει τον κομμουνιστή σε δυσμενείς συνθήκες καθεστωτικά. Αν δεν κάνει έκπτωση. Αν θα κάνει έκπτωση στην ιδεολογία του, μπορεί να το αποφύγει. Και βέβαια. Τριαντάφυλλε, θες να πεις κάτι. Και κάτι άλλο να το ξεχάσω. Γενικεύοντας μάλλον αυτή την κουβέντα. Που καλό είναι να μην πούμε σε συγκεκριμένη περιπτωσιολογία. Όχι, αυτό ξέρει, γι' αυτό είναι και γενικεύω. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σε θεωρητικό επίπεδο. Γιατί ο καθένας θα το ψάξει μετά τον τρόπο. Αφενός υπάρχει ο σκοπός στο αγγλικό, και αυτό υπάρχει τακτική ή τακτικές. Πολλές φορές η τακτική αναγκάζει να κάνει τέτοιο ελιγμό που να δείχνει ή και να είναι καμιά φορά αντίθετο από τον σκοπό που έχει. Ως τακτική κίνηση, προκειμένου να πας ένα βήμα πίσω και να πας πολλά βήματα μπροστά μετά προς το σκοπό. Και γίνεται αυτό. Ναι. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Μα αυτό. Δεν σημαίνει ότι θα κρυθείς ή τουλάχιστον δεν πρέπει να κρυθείς από αυτό το ένα βήμα ή από αυτή την τακτική. Γιατί τις συνολικές σου τακτικές και το στρατηγικό σου τρόπο. Ωστόσο, πολλές φορές ή ενίοτε είσαι αναγκασμένος να κάνεις και τέτοια βήματα. Αν κάποιο κρίνει από αυτό, κάποιο το κρίνει. Ο άλλος θα σε χτυπήσει, ο αντίπαλος εκεί θα σε χτυπήσει. Θα σου πει και τι έκανε. Και πρέπει να κρυθεί από αυτό. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Αλλά δεν είναι κάτι εύκολο. Γι' αυτό το νομίζω. Αυτό αναδείχθηκε εδώ πέρα. Ότι, και αυτό είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως. Πρέπει να κρυθεί τις δικλείδες έτσι ώστε αυτό, τα μέσα δηλαδή, να μην αναδειχθούν σε κυρίαρχα και αντίθετα προς σκοπό. Και αυτό που θέλω να μην ξεχάσω, συνειδημικά το σκέφτηκα όταν μιλάει ο Δημήτρης, που είπαμε σε πολλά επίπεδα, δηλαδή σε επίπεδο πολιτικής, είπε και όταν σε πολύ επίπεδο προσωπικότητας, κανείς χειρισμό από τον. Αποστατών τέλος πάντων από κόμματα, τάξεις κτλ. Μόνο που είναι στην οικονομία. Δείτε τι είναι η Σοβιετική Ένωση. Όταν και τι εννοώ. Εμπορευματικές και οικονομικές σχέσεις που είναι απαραίτητες και χρειάζονται τόσο όσο, κάποια στιγμή πήραν τα πάνω και περάσαμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αποτράψαμε την νοοτροπία στον ανθρώπο. Όταν δεκαετία του 60 και αργότερα με τα μπόνους, με την κατανάλωση, μια εντελώς άλλη νοοτροπία που άρχισε πλέον να δεικνύει κάτι διαφορετικό αυτό που θα έπρεπε να είναι. Μια καθοδική τέλος πάντων πορεία. Δηλαδή, πάμε να το δούμε αυτό τα μέσα και τους σκοπούς, πώς τα μέσα επηρεάζουν αλότρια μέσα τους σκοπούς, μπορούμε να το δούμε σε πολλά επίπεδα. Πιο ουσιώδες πυρήνα και τα λοιπά, μέχρι τα. Ναι, και εγώ πάνω στο αυτό που είπε. Να ρωτήσεις, απλά θα προτείνω να το κλείσουμε για να προχωρήσουμε στο κείμενο, γιατί έχει. Οκ, να μην ρωτήσουμε αν είναι. Εγώ θα έλεγα αν είναι νομοτελειακό, αν ήταν αυτό. Δηλαδή, αν είναι νομοτελειακό να γίνει αυτή η στροφή. Ποιο? Το να έχει. Σοβιετική Ένωση. Ναι.
Εντάξει, το έχουμε συζητήσει και στο βιβλιαράκι μας για την Οκτωβρινή Επανάσταση. Θέτουμε κάποια προβλήματα που ναι, ήταν εν μέρη νομοτελές. Εν μέρη νομοτελές. Όχι όμως μοιραίο. Όχι αναπόφευκτο. Όχι μοιρολακτικά δεδομένο δηλαδή. Εδώ ο υποκειμενικός παράγοντας παίζει πάντα ρόλο. Γενικά στην πολιτική. Δεν μπορεί να είναι στην πολιτική χωρίς τον υποκειμενικό παράγοντα. Για να το κλείσουμε εδώ και να αποχωρήσουμε παρακάτω, χωρίς να έχουμε κλείσει τα ερωτήματα, ανοίγουμε τα ερωτήματα. Ανοίγουμε ερωτήματα εδώ. Η θέση των εκφυλισμένων πάλε ποτέ εργατικών κομμάτων και επαναστατικών της δεύτερης διεθνούς εκφράστηκε με μία αντίληψη εξελικτισμού, οικονομισμού, οικονομικού δετερμινισμού, που θεωρούσε ότι η ιστορία είναι διαδικασία χωρίς υποκείμενο. Η σχολή του Αλτουσέρ ήρθε και το έφερε στη φόρα αυτό με πολύ ανάγλυφο τρόπο και τα μεταμοντέρνα ρετάλια από αυτή τη σχολή εξακολουθούν να αναπαράγουν ακριβώς αυτή την νοοτροπία. Που δεν είναι καθόλου τυχαίο. Τη ιστορία σαν υποκειμένο. Τη ιστορία σαν υποκειμένο. Ειδικά στην πολιτική, δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική αν δεν συγκροτηθείς ως υποκείμενο. Και συγκροτήσεις ως υποκείμενο έχοντας σκόπο θυσία, έχοντας στρατηγικούς σκοπούς επεξεργασμένους θεωρητικά επιστημονικά και έχοντας αντίστοιχη μεθοδολογία, δηλαδή τρόπους και μέσα πραγμάτωσης αυτών των σκοπών. Και κριτήριο ύψιστο μείζον για κάθε επιστήμη, και ο μαρξισμός είναι επιστήμη, είναι το αν στην πράξη κλιμακώνεις μία πορεία προς επίτευξη αυτού του σκοπού ή όχι. Μπορεί να το κάνεις αυτό μέσω της τεθλασμένης, μπορεί να κάνεις και κάποια πισωγυρίσματα τακτικής ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να χάσεις τον προσανατολισμό σε κάποιες φάσεις, γιατί είναι φοβερά αντίξωση συνθήκες. Σημασία έχει το σε τελική ανάλυση αυτό που στατιστικά επικρατεί τι είναι. Και εδώ χωρίς θεωρία, χωρίς επιστήμη, χωρίς συνειδητή δράση και αντίστοιχη στράτευση, δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή χωρίς υποκείμενο πολιτική δεν υπάρχει. Χωρίς υποκείμενο πολιτική είναι η πολιτική που την έχεις αφήσει στο μοναδικό κυρίαρχο υποκείμενο, στην αστική τάξη. Δεν λέμε το όνομά του στα πράγματα. Όποιος λέει ότι η πολιτική είναι διαδικασία χωρίς υποκείμενο, σου λέει μην τολμήσεις να γίνεις υποκείμενο. Μην τολμήσεις να συγκροτηθείς ως υποκείμενο με γνώση και αυτογνωσία, με συνείδηση και αυτοσυνειδησία, με αντίστοιχη συλλογικότητα, οργάνωση και αγώνα για τους σκοπούς που θέτεις. Αυτό σου λέει ουσιαστικά, όταν σου λέει χωρίς υποκείμενο. Και αυτό πρέπει να το ξεμπροστιάζουμε σε κάθε βήμα, σε κάθε κίνηση. Όποιοι εισηγούνται τέτοιες αντιλήψεις και είναι λερναία ύδρα αυτό το πράγμα, να λέμε ξεκάθαρα ότι είναι με την αστική τάξη. Ότι είναι με την αντίδραση, ότι είναι αντικομουνιστές. Έχω καμία σχέση με το επαναστατικό κίνημα. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Λοιπόν. Ωστόσο, όλα τα προαναφερθέντα πάβουν να ισχύουν σε πλήρη βαθμό κατά την περίοδο της μετάβασης της κοινωνίας σε μια τέτοια βαθμίδα, κατά την οποία συγκροτούνται οι δυνατότητες για τη μετάβαση στη βέλτιστη ικανοποίηση των βιολογικά απαραίτητων αναγκών του κάθε μέλους της κοινωνίας. Μπορούμε να διαιρέσουμε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας σε δύο εποχές. Στην προϊστορία της αυθεντικής ιστορίας της ανθρωπότητας και στην αυθεντική ιστορία της ανθρωπότητας. Χαρακτηριστικό της εποχής της προϊστορίας της αυθεντικής ιστορίας της ανθρωπότητας είναι ακριβώς ο αγώνας για τη βιολογική επιβίωση, η αδυναμία άγρας και παραγωγής τέτοιας ποσότητας και ποιότητας όρων και αντικειμένων προς κατανάλωση, που είναι απαραίτητες για τη βέλτιστη ικανοποίηση των βιολογικών αναγκών όλων των μελών της κοινωνίας. Η ανάπτυξη της άγρας και κατά κύριο λόγο της παραγωγής συγκροτεί με την πάροδο του χρόνου τις δυνατότητες μετάβασης στην αυθεντική ιστορία της ανθρωπότητας. Και κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο, η πολιτική αντιστοίχως μεταβάλλεται αυτή αυτή. Τότε, εκείνο που εγείρεται στο προσκήνιο βαθμιδών σε αντιδιαστολή με την προγενέστερη ιστορία, δεν είναι η σύγκρουση των συμφερόντων, των ριζικών ζωτικής σημασίας συμφερόντων, αλλά η επίτευξη της εσωτερικής τους ενότητας. Και τότε αρχίζει να εκλείπει η ίδια η πολιτική ως σχετικά ξεχωριστή σφαίρα της ζωής της κοινωνίας. Να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ναι. Να καταλάβω κάτι. Η πολιτική με όρους των συμφερόντων θα εκλείψει σε μια ενοποιημένη προοπτική της ανθρωπότητας. Δεν έχουμε ανάγκη μια πολιτική που είναι εστιασμένη στα συμφέροντα. Αποτελεί την προϊστορία της ανθρωπότητας.
Αυτό δεν λέει ουσιαστικά. Ναι. Εδώ ουσιαστικά σου λέει ότι έχεις ολοκλήρωση σε δέκοψη. Ναι, ναι, ναι. Θέλει να απαντήσει κάποιος άλλος για να μην μονοπολίσει εγώ ότι... Έλεγα ότι η πολιτική ως κυρίαρχη λογική των υπεράσπισης συμφερόντων θα εκλείψει σε μια δυναμική προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας, σε μια πιο αυθεντική ιστορία από την προϊστορία. Γιατί λέει, κάνει την διάκριση των δύο εποχών παραπάνω. Εγώ, να πω κάτι πάνω σε αυτό, Γιώργο, όπως το καταλαβαίνω εγώ, πρώτον, αυτό που εννοεί ο Βαζίλη είναι ότι θα εκλείψει η πολιτική όταν υπάρχει η δυνατότητα βέλη της κάλυψης και ενότητας άρα των συμφερόντων, αλλά άρσης των επιμέρους συμφερόντων. Mm-hmm. Και θα εκλείψει από αυτή την έννοια η πολιτική ως ξεχωριστή σφαίρα. Σημαίνει πρώτον ότι εφόσον δεν θα υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα, δεν θα υπάρχει λόγος και σύγκρουση των ανθρώπων τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο. Και άρα διαπάλει ανάμεταξύ τους, η οποία μετέρχεται πολιτικών μέσων, ενώσεων κτλ. Και άρα θα εκλείψει και σαν ξεχωριστή σφαίρα του ευρύτερου καταμερισμού της εργασίας. Και άρα αυτό σημαίνει, νομίζω ότι αυτό είναι και το πνεύμα της περίφημης φράσης του Engels από τον ουτοπικό και επιστημονικό σοσιαλισμό, ότι η πολιτική από διαδικασία διαχείρισης ανθρώπων, αποδίκηση ανθρώπων, θα γίνει διοίκηση πραγμάτων. Από κοινού, ναι, η ενοποιημένη ανθρωπότητα θα αποφασίζει με τα μέσα και τους τρόπους που θα έχει, τέλος πάντων, το πώς θα διαχειρίζεται την ύπαρξή της ως ενοποιημένη ανθρωπότητα ακριβώς. Κάπως έτσι το νομίζω ότι είναι αυτό που λέει ο Βαζιούλ εδώ πέρα. Η ουσία, τέλος πάντων. Άλλη άποψη? Όχι, εγώ συμφωνώ. Πολύ καλά το είπες, αλλά αυτό είναι και πάρα πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά ακόμα, δηλαδή για να το σκεφτόμαστε. Απλά έχει... Πού θα το ζήσουμε. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί... Συγγνώμη, Γιώργο, ένα λεπτό, γιατί έχει υποθεί η άποψη ότι στον κομμουνισμό θα συνεχίζει να υπάρχει η πολιτική. Και μάλιστα μπορεί να είναι και πιο πολιτική κοινωνία, με την έννοια ότι θα υπάρχει ακριβώς η ενοποιημένη ανθρωπότητα, η οποία σε παγκόσμια κλίμακα ως ενοποιημένη ανθρωπότητα θα προάγει με έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω τώρα, το διάλογο και την... Αλλά αυτό δεν είναι πολιτική με την έννοια της πολιτικής που υπάρχει σήμερα. Είναι μετατροπή, αν θες, της πολιτικής σε κάτι άλλο, κατά την διατύπωση, ας πούμε, του Engels. Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς. Εγώ μου σκέφτομαι το εξής, αν ο στόχος της προϊστορίας, όπως λέει ο Βαζιούλη, της ανθρωπότητας είναι η έννοια της επιβίωσης, ο αγώνας για τη βιολογική επιβίωση, σήμερα έχουμε άλλο στόχο. Ο στόχος είναι το ευζήν. Ωραία. Και με αυτούς τους όρους είναι πιο άμεσο η προσπάθεια ενοποίησης. Που θέλω να πω, θα είναι θέμα μακροπρόθεσμο, μπορεί να είναι και πιο άμεσο η έννοια της ποιότητας της ζωής να μπει με την ικανοποίηση των, πώς θα το πω, των βαθύτερων αναγκών της ενοποιημένης ανθρωπότητας. Πάντως... Δεν το ευζήν. Δηλαδή... Εντάξει, μπορεί εμείς να έχουμε το ευζήν, κάποιοι άλλοι δεν το έχουν και είναι και η πλειοψηφία. Ή ας πούμε μπορεί στη Συρία μόλις πριν 5 χρόνια να είχαν το ευζήν, ας πούμε, και τώρα έχουν το ζήν. Δηλαδή είναι και... Ναι, ούτε το ζήν. Ναι. Είναι πεδίο... Ναι, είναι ρευστό, αλλά... Είναι ρευστό, ναι. Μπορούμε και όταν έχει το ζήν είναι και άλλη πολιτική. Η πολιτική αλλάζει και η ουσία της, και όταν έχει το ζήν, ας πούμε, σε σχέση με... Αλλάζει. Είναι η ίδια η πολιτική σε σχέση με 1000 χρόνια πριν. Ναι. Στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Μα και μόνο ότι μιλάμε ότι κάποιοι σκέφτονται το ευζήν και έτσι κάποιοι σκέφτονται το ζητούμενο είναι το ζήν, ήδη αυτό μιλάει για διαφορά και αντιπαλότητα, αντίθεση συμφερόντων. Για πολιτική με αυτούς τους όρους. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αν δεν έχει κάποιος να πει κάτι, δύο επισημάνσεις με βάση τα όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα. Το πρώτο, που έχει να κάνει με τη σύγχυση που επικρατεί ως προς την
δίθεν αιώνια πολιτική, τον δίθεν αιώνιο διαχρονικό χαρακτήρα της πολιτικής. Κάποιοι μιλούν για πολιτική στον κομμουνισμό, κάποιοι μιλούν για δημοκρατία στον κομμουνισμό και αυτοπροσδιορίζονται ως μαρξιστές. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο καλές υποθέσεις και αν έχουν αυτοί οι άνθρωποι, και ξεκινάμε από αυτό, ότι έχουν καλές υποθέσεις οι άνθρωποι. Εκείνο που δηλώνουν με αυτές τις ρίσεις, με αυτές τις τοποθετήσεις τους, είναι ότι συγχαίουν την όποια ενασχόληση με τα κοινά, με την πολιτική. Η ενασχόληση με τα κοινά δεν σημαίνει κατά ανάγκη πολιτική. Η δημοκρατία είναι μία από τις μορφές ενάσκησης πολιτικής. Ακριβέστερα, η δημοκρατία είναι μία από τις μορφές της δικτατορίας της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης. Αυτοί οι μαρξιστές που μιλούν για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ανθρώπινο πρόσωπο και δημοκρατία που θα είναι αιώνια, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι, θετιχοποιούν την πολιτική σε ένα πνεύμα το οποίο το έχει περιγράψει ο Μάρξ μιλώντας για τον Προντόν. Περιγράφουν την αστική κοινωνία με τον εξής τρόπο. Όπως ο κάθε μικροαστός, και ο μικροαστισμός στη διανόηση είναι πολύ χαρακτηριστικό φαινόμενο, όπως ο κάθε μικροαστός βλέπει τα φαινόμενα του καπιταλισμού. Λέει, οι καπιταλιστικές σχέσεις έχουν δύο πλευρές. Την καλή και την κακή. Εμείς τι θα κάνουμε, θα κρατήσουμε την καλή και θα πετάξουμε την κακή. Ουσιαστικά ονειρεύονται ένα καπιταλισμούλι με τις καλές πλευρές του. Με ανθρώπινο πρόσωπο. Ακριβώς. Όσο μιλάνε για αυτά, όσο χρησιμοποιούν, και έχει αποδειχθεί ιστορικά πλέον αυτό, τι πρακτικά σημαίνουν αυτά τα συνθήματα, αυτά τα ιδεολογήματα, όσο μιλούν με τέτοιο σύστημα αναφοράς, όσο εμπλέκονται σε τέτοιες ενοιολογήσεις, ψευδοέννοιες στην πράξη, δεν αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα τόσο της κεφαλαιοκρατίας, όσο και συνολικά της κοινωνίας, δεν αντιλαμβάνονται την ομοτέλεια του κομμουνισμού. Δεν αντιλαμβάνονται ότι έρεται κάθε σχέση κυριαρχίας και υποταγής. Η δημοκρατία είναι μία από τις μορφές σχέσεων κυριαρχίας και υποταγής. Ακριβέστερα, στην αστική κοινωνία είναι μία από τις μορφές διαχείρισης του πληθυσμού και των διαθέσεών του. Χειραγώγησης αντίστοιχης του πληθυσμού και των διαθέσεών του. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι μόλις το καθεστώς διαπιστώσει ότι κινδυνεύει από φαινόμενα αστικού κοινοβουλευτισμού δημοκρατικού τύπου, αμέσως περνά στα τεθωρακισμένα, στην ομή βία, στην κατάλυση συνταγματικών άρθρων και όλα τα γνωστά που ξέρουμε ως άμεση επιβολή δικτατορίας της αστικής τάξης. Άμεση και ομή, βίαιη, με εξάλληψη και των προσχημάτων δημοκρατίας και συμμετοχικών διαδικασιών του αστικού συστήματος. Ένα το κρατούμενο αυτό λοιπόν, ότι δεν σημαίνει πολιτική κάθε ενασχόληση με τα κοινά. Στην κομμουνιστική κοινωνία, στην ενοποιημένη ανθρωπότητα, όπου θα έχουν ικανοποιηθεί οι όροι ενοποίησης της ανθρωπότητας σε επίπεδο καταρχήν παραγωγής, όπου η ανθρωπότητα θα έχει περάσει από το βασίλειο της αναγκαιότητας, της στέρησης και της ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών, όπως έλεγε ο Μάρξ, και θα περάσει σε κάτι άλλο, όπου κίνητρο για την ανάπτυξη της ανθρωπότητας θα είναι η ολόκληρη ανάπτυξη των δημιουργικών ικανοτήτων του κάθε ανθρώπου, της κάθε προσωπικότητας, σε αυτή την κοινωνία τα κοινά θα είναι κάτι που δεν θα τίθεται έξω. Να το θέσω λίγο διαφορετικά. Με όρους κλασικής αστικής φιλοσοφίας, την οποία παρακολουθήσαμε όσο μιλούσαμε ιστορικά για το πώς έγινε ο Μάρξ μαρξιστής, πώς ο Μάρξ έγινε επαναστάτης, πώς μάλιστα πέρασε από τις θέσεις της του επαναστατικού δημοκρατισμού στις θέσεις του κομμουνισμού και από τις θέσεις του ιδεαλισμού, της αστικής ιδεοκρατίας στην αντίληψη του διαλεκτικού υλισμού. Εκεί διαπιστώνουμε το εξής. Χαρακτηριστικό της ύπαρξης της πολιτικής είναι η διάσταση και αντιδιαστολή δημόσιου και ιδιωτικού βίου. Στο Χέγγελ αυτό εκφράζεται με την αντιδιαστολή κοινωνίας των ιδιωτών και πολιτικής κοινωνίας, κράτος. Ένα δίπολο είναι η φιλοσοφία του Χέγγελ, στο κοινωνικό της σκέλος, στην αντίληψη της περικοινωνίας. Στον ένα πόλο υπάρχει η σφαίρα των ιδιωτικών ιδιωτελών συμφερόντων, της κοινωνίας των ιδιωτών, όπως την αποκαλεί ο Χέγγελ. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ενοποιητική αρχή
της εξειδανικευμένης αντίληψης για τη συνταγματική μοναρχία της Προσίας, το κράτος δηλαδή που έρχεται και ενοποιεί ως ενοποιητική αρχή ενώνει την κοινωνία. Ο Χέγκελ θεωρεί ότι είναι εξορισμού αυτός ο διχασμός και εξορισμού υπάρχει από τη μία η κοινωνία των ιδιωτών και από την άλλη το κράτος και η πολιτική. Δηλαδή η πολιτική είναι τα κοινά, αλλά τα κοινά ως αποσπασμένα από το άτομα. Γιατί, διότι είναι, κατά το Χέγκελ, είναι η σφαίρα των ιδιωτελών βιοποριστικών συμφερόντων, είναι η φαύλη χυδαία πραγματικότητα των υλικών αναγκών, άρα η ενότητα μπορεί να πραγματοθεί πού, στην καθολικότητα, την οποία πρεσβεύει ως ιδεατό σύστημα και ενοποιητική αρχή, ως ενσάρκωση της απολύτου ιδέας, το κράτος και η πολιτική. Άρα ο Χέγκελ διαιωνίζει τη διάσταση δημόσιου και ιδιωτικού, όπως απέδειξε ο νεαρός Μάρξ, με κλασικό τρόπο. Για εμάς, για τους κομμουνιστές, μετά από αυτή τη θεωρητική κατάκτηση του Μάρξ και ειδικά μετά το όριμο έργο του Μάρξ, δεν έχει νόημα να στρεφόμαστε ούτε στα νεανικά μεταβατικά στάδια του Μάρξ, πολλό μάλλον δεν να στρεφόμαστε στην αστική φιλοσοφία επί αυτού του ζητήματος. Η άρση της διάστασης δημόσιου και ιδιωτικού είναι εκ των όνου κάνευ στοιχείο της κομμουνιστικής κοινωνίας. Άρα δεν μπορεί να είναι πολιτική η ενασχόληση με τα κοινά. Η ενασχόληση με τα κοινά, εφόσον μιλάμε για ολόκληρα αναπτυσσόμενες προσωπικότητες, θα είναι εσωτερικό στοιχείο της ύπαρξης και της νοηματοδότησης της ζωής τους, της ουσίας της κάθε προσωπικότητας. Δεν θα αναγκάζεται να ασκεί πολιτική. Άρα δεν θα αναγκάζεται να παρουσιάζει ψευδοκοινότητα ως δίθεν κοινωνικό και να έχει την αντίστοιχη διάσταση λόγων και έργων, που η διάσταση λόγων και έργων είναι το ιδεατό αναγκαίο παρακολούθημα της διάστασης ιδιωτικού και δημόσιου βίου. Η διάσταση ιδιωτικού και δημόσιου βίου είναι το πεδίο στο οποίο, από το οποίο αναφύεται κατά ανάγκη η πολιτική. Έτσι, εξού και όλο το νομικό επικοδόμημα και το θεσμικό σύστημα, το δημόσιο, έτσι, το δημόσιο συμφέρον, όπως εκφράζεται θεσμικά και εξωθεσμικά ή ξέρω εγώ πώς. Να πάψουμε λοιπόν να έχουμε αυταπάτες ως προς αυτό. Η πολιτική δεν είναι κάθε ενασχόληση με τα κοινά. Η πολιτική είναι συγκεκριμένη ιστορική μορφή ενασχόλησης με τα κοινά που προσυδειάζει στις ταξικές κοινωνίες. Εδώ όμως ο Βαζούλη κάνει και κάτι άλλο. Εδώ ο Βαζούλη δεν μας λέει μόνο ότι αυτό είναι ιστορικά πεπερασμένο, αλλά σκιαγραφεί και τη μεταβατική φάση από την οποία θα περάσει η πολιτική καθοδόν προς την εξαφάνισή της. Καθοδόν προς την απονέκρωσή της, όπως έλεγε ο Λένιν, στο κράτος και επανάσταση. Γιατί η πολιτική απονεκρώνεται, κάθε μορφή πολιτικής, δημοκρατική, αυταρχική, δικτατορική, ομή, ξέρω εγώ, χούντα, κάθε πολιτική απαλήθεια. Την πολιτική, την ταξική, ωραία, χρειάζεται να απονεκρωθεί. Εδώ ο Βαζούλη μιλάει για την πολιτική που αρχίζει να προτάσει έναντι των ιδιωτικών ιδιωτελών συμφερόντων ως διχαστικών, η πολιτική που προτάσει την επίτευξη της εσωτερικής ενότητας των ανθρώπων. Και εδώ ερχόμαστε στα λόγια προλαλησάντων συντρόφων για το πόσο μεγάλη σημασία έχει η θετική προοπτική, η στρατηγική μας, να διαποτίζει την πολιτική και του σήμερα. Να διαποτίζει, να διαπερνά, να διέπει και να συνέχει την όποια συγκρότηση του υποκειμένου, του επαναστατικού υποκειμένου. Έχει τεράστια σημασία και στις μέρες μας έχουμε πολύ παραπάνω δυνατότητες από αυτές που είχαν οι μαρξιστές, οι επαναστάτες στον 20ο αιώνα και στο 19ο. Έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες θετικού προσδιορισμού αυτού που πρεσβεύουμε. Δηλαδή, θετικού προσδιορισμού του σε τι συνίσταται νομοτελώς η ενοποιημένη ανθρωπότητα. Θετικού προσδιορισμού του κομμουνισμού. Επειδή ακριβώς είχαμε την ιστορική εμπειρία του 20ου αιώνα, και σε κάποιες χώρες συνεχίζεται αυτή η εμπειρία με διάφορους τρόπους, έχουμε πλέον τη δυνατότητα πολύ πιο θετικά να προσδιορίσουμε τις νομοτέλειες της κομμουνιστικής κοινωνίας. Πολύ πιο θετικά από ό,τι το είχαν οι προγενέστεροι επαναστάτες. Δηλαδή εδώ έχει δύο όψεις το νόμισμα, το ότι νικηθήκαμε τέλη του 20ου αιώνα και όποιο και αν ήταν το κόστος της ήττας.
Στο κόστος της ήττας πρέπει να συνυπολογίσουμε και ένα πολύ θετικό κρατούμενο, το ότι έχουμε τη δυνατότητα πολύ πιο θετικά επιστημονικά να προσδιορίζουμε στοιχεία της κομμουνιστικής κοινωνίας και να ξεφύγουμε από τον έτερο προσδιορισμό του αφηρημένου αντικαπιταλισμού. Να το πω αλλιώς, όσο η αριστερά, οι κομμουνιστές, οι επαναστάτες ετεροπροσδιορίζονται αρνητικά προς τον αντίπαλο, είτε το συνειδητοποιούν είτε όχι, και καλά θα κάνουν να το συνειδητοποιήσουν επιστημονικά αυτό, παίρνουν στοιχεία του αντίπαλου και χαρακτηριστικά του αντίπαλου. Όσο είναι εγκλωβισμένοι σε ένα αφηρημένο αντικαπιταλισμό κάποιοι, είτε το καταλαβαίνουν είτε όχι, παίζουν στο παιχνίδι του καπιταλισμού. Εμείς δεν προτάσουμε, δεν είμαστε ο αντίποδας, το πνεύμα αντιλογίας έναντι του καπιταλισμού. Γιατί αυτό είναι αρνητικός προσδιορισμός. Και ο αρνητικός προσδιορισμός είναι αμυντικός προσδιορισμός. Και η άμυνα έχει να κάνει με το ότι τελικά οδηγήσει σε συμβιβασμό στρατηγικός προς τον αντίπαλο. Εμείς προσδιορίζουμε θετικά το μέλλον. Και μόνο προσδιορίζοντας θετικά το μέλλον μπορούμε επιθετικά να έχουμε τη στρατηγική πρωτοβουλία των κινήσεων. Μόνο τότε οι μαζόξεις των επαναστατών θα πάψουν να είναι αυτό το μνημόσυνο που βλέπουμε ακόμα και στις μέρες μας, της πλήξης και της ανίας και του αναμασίματος ετεροπροσδιοριστικών συνθημάτων στην ατζέντα, στην ημερήσια διάταξη που θέτει κάθε φορά ο αντίπαλος. Εδώ είναι η πρόκληση η δική μας. Εδώ είναι τα καθήκοντα τα δικά μας. Πώς θα δώσουμε επιθετική πνοή στο κίνημα. Πώς θα εμπνεύσουμε την νεολαία για να καταλάβει με τον θετικό προσδιορισμό των στόχων ότι αυτό δεν είναι απλώς μία αντίρρηση. Δεν είναι απλώς μία αντιθετική πράξη σε φάση ετεροπροσδιορισμού. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το προσδιορίζουμε επιστημονικά θετικά σε άλλο επίπεδο πλέον. Άρα αυτό είναι κάτι για το οποίο αξίζει κανείς να ζει και αν χρειαστεί να δώσει και τη ζωή του και να πεθάνει γι' αυτό. Έτσι θα εμπνεύσει την νεολαία. Έτσι θα δώσει νέα πνοή στο επαναστατικό κίνημα. Το θετικά το συνδέουμε με το επιθετικά. Και το επιθετικά το συνδέουμε με τη στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων. Στόχος μας πρέπει να είναι να αναλάβουμε στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων. Ο ετεροπροσδιορισμός είναι το βασικό στοιχείο της ενσωμάτωσης. Το τι απαντάμε στον αντίπαλο είναι το βασικό στοιχείο της υποχώρησης και της γονιπετούς στάσης απέναντι στη κυριαρχία των κυρίαρχων. Δεν θέλω να το κουράσω άλλο, το σκεφτόμαστε. Θετικός προσδιορισμός παρόντος και μέλλοντος. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Ωραία. Συνεχίζω λοιπόν. Προχωράω. Φυσικά επί του παρόντος δεσπόζει η πολιτική με τη μορφή που αντιστοιχεί στην προϊστορία της αυθεντικά ανθρώπινης ιστορίας της ανθρωπότητας. Οι άνθρωποι διαισθάνονταν την αναγκαιότητα της ενότητας καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και επιπλέον την συνειδητοποιούσαν σε ποικίλους βαθμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της προϊστορίας της αυθεντικά ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό προσέχεις το πάρα πολύ. Πώς δηλαδή βλέπανε την ενότητα οι άνθρωποι στην πορεία. Ξαναπέστω. Ναι. Οι άνθρωποι ζεστάνονταν την αναγκαιότητα της ενότητας καθ' όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας και επιπλέον τη συνειδητοποιούσαν σε ποικίλους βαθμούς. Καθ' όλη τη διάρκεια της προϊστορίας αυθεντικά ανθρώπινης ιστορίας, δεσπόζουσα τάση είναι η συνένωση ανθρώπων χάριν της ικανοποίησης των βιολογικών αναγκών τους. Εδώ πρόκειται είτε περί ενός λίγο πολύ εκπολιτισμένου ζωόδους δεσμού, όπως είναι λόγου χάριν το σεξ, είτε περί δεσμού μεταξύ ιδιωτελών ατόμων, τα οποία επιθυμούν δια της ενώσεως την επίτευξη των ιδιωτελών τους συμφερόντων. Σταματήσουμε λίγο εδώ. Τι λέει εδώ ο Βαζουλή. Μιλάει για την ενότητα των ανθρώπων. Ακόμα και στην προϊστορία,
ότι και στην ιδιωτελή πολιτική υπάρχουν άνθρωποι που συνενώνονται έστω και μέσα από τα ιδιωτελή τους συμφέροντα. Αλλά είναι ένας τρόπος ενότητας. Ναι. Ναι. Εδώ θίγει και ένα στοιχείο το οποίο είναι βασικό όμως από τη σκοπιά του βιολογικού πυρήνα της οικογένειας και του βιολογικού πυρήνα της προσωπικότητας. Μιλάει για σεξ. Γιατί για σεξ, γιατί άλλη σχέση. Εννοείς σεξ και βία. Όχι. Πες το. Οποιοδήποτε είδος ένωσης. Οποιοδήποτε είδος ένωσης για την επίτευξη οποιοδήποτε σκοπό. Λέει λόγου χάρη. Δεν το ανάγει το σεξ. Ναι. Παράδειγμα χρησιμοποιεί το σεξ. Ναι. Και το χρησιμοποιεί για έχει τους λόγους του που το χρησιμοποιεί το σεξ. Γιατί αν αποσπαστεί το σεξ στην τεχνική φυσική πλευρά του από την ενοποιητική σχέση ανάμεσα στους ανθρώπους εκφυλίζεται σε κάτι τελείως ζώδες και εργαλειακό. Σε κάτι χειρότερο από ζώδες. Σε κάτι το οποίο εμπλέκει την μύχια. Να θυμηθούμε τον Μάρξ για το πώς έλεγε ποια είναι η σχέση μεταξύ γυναίκας και άντρα. Ναι. Άμεση ιδεολογική σχέση, άμεση σχέση του γένους, σχέση την οποία εκφράζει το βαθμός εξανθρωπισμού του ανθρώπου με τον εαυτό του. Και ο βαθμός κοινωνικοποίησης του ανθρώπου και ο βαθμός εξανθρωπισμού της κοινωνίας. Πού το έλεγε, συγγνώμη. Στα οικονομικά φιλοσοφικά χειρόγραφα του 44. Είναι εξαιρετικό αυτό. Είναι μία από τις πολύ σημαντικές ανακαλύψεις του Μάρξ, του νεαρού Μάρξ ακόμα. Κάνει συσχέτιση τη σχέση άντρα-γυναίκα και βγάζει όλα τα συμπεράσματα που είπες μετά. Ότι σχέση με τον εαυτό, σχέση με το γένος. Και το κάνει αυτό υπερβαίνοντας κριτικά του Φόιερμπαχ. Ο οποίος Φόιερμπαχ ανοίγαγε την ενότητα των ανθρώπων στη βιολογική εγκύτητα, την οποία την έβλεπε ως αγάπη. Και την αγάπη την ανοίγαγε τελικά στην έλξη μεταξύ των φίλων. Βιολογικού τύπου. Βιολογικού τύπου. Και για τον Φόιερμπαχ, συγγνώμη Δημήτρη, το υποκείμενο δεν ανάγεται και στη βιολογική του υπόσταση. Βεβαίως. Ως βιολογικό, άτομο. Ναι, ως φυσικό. Εξού ανθρωπολογισμός. Ναι. Αδυνατεί να δει τις κοινωνικές σχέσεις συστηματικά, άρα την ιστορική κοινωνική νομοτέλεια, άρα βλέπει τον άνθρωπο ως ιδεολογικό εκπρόσωπο. Ως είδος Homo sapiens. Δεν το κάνει πλήρως αυτό, γιατί μιλάει για πλευρές της συνείδησης ο Φόιερμπαχ, μιλάει όπως είδαμε για τη θρησκεία, για διάφορα τέτοια πράγματα, για την πολιτική. Αλλά κατά βάση όταν έρχεται στο διατάφτα δεν είναι σε θέση να περιγράψει την κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου και την ανάγκη στην βιολογία και την ανάγκη στην αγάπη και υποστασιοποιεί ως αρχή ενοποιητική την αγάπη. Ο Φόιερμπαχ είναι ανθρωπιστής και το κάνει αυτό. Η εργαλειακή αναγωγή των σχέσεων μεταξύ των φύλων, των σχέσεων που αφορούν τον βιολογικό πυρήνα, της προσωπικότητας και της οικογένειας, η αναγωγή σε τεχνικές, χειριστικές, χειραγωγικές πρακτικές, σε μια κοινωνία που κυριαρχούν εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις, οδηγεί σε ένα εκφυλισμό χειρότερο από του ζώου. Γιατί το ζώο έχει μια σκοπιμότητα βιολογική που διέπει τη ζωή του. Όταν εσύ υπαγάγει. Τι είπατε? Δεν είναι εκφυλισμένο το ζώο, είναι αυτό που είναι. Ακριβώς. Πού έγινε ακριβώς αυτή τη σκέψη θέλω να πω. Εκτός αν θέλετε να την πείτε εσείς και να το. Όχι, δεν. Θέλω να πω το εξής. Ο εκφυλισμός έγκυται στο ότι οδηγεί σε υποβάθμιση ακόμα και έναντι του ζώου. Γιατί αποστερεί από τον βιολογικό πυρήνα την ουσία του. Δεν μιλάει καν σε επίπεδο βιολογικού πυρήνα. Και το μετατρέπει σε ένα από τα ανταλλάξιμα, εμπορεύσιμα αγαθά. Δηλαδή σε σχέσεις προσφοράς ζήτησης και κατήσχησης μέσω της προσφοράς και της ζήτησης και επιβολής. Εκ των πραγμάτων η αναγωγή αυτών των σχέσεων και η ένταξή του στην τροχιά των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων τις καθιστά συστατικό στοιχείο της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Άρα τις αποστερεί από το στοιχείο της αμεσότητας, της αμοιβαιότητάς τους.
Ο εκφυλισμός έγκυται στο ότι τις κάνει χειρότερες από ζώδες. Δηλαδή, η κεφαλαιοκρατική εκμετάλλευση των σχέσεων, ο εκφυλισμός των σχέσεων μέσω της υπαγωγής τους στις σχέσεις προσφοράς και ζήτησης, ενώ και των σεξουαλικών σχέσεων ταυτόχρονα, η απογύμνωσή τους από την καθαυτό ανθρώπινη πλευρά που έχει να κάνει με τη συνειδητή επιδίωξη στο ζεύγος της ολόπλευρης ανάπτυξης, της ανιδιοτελούς συνεισφοράς στην ολόπλευρη ανάπτυξη του άλλου, επειδή είναι ο αγαπημένος ή αγαπημένη, και η ενότητα αυτή είναι μια βάση για άλλου τύπου σχέση πλέον, για αμοιβαία συνεισφορά στην ανάπτυξη προσωπικότητων και για συλλογικότητα άλλου τύπου, που είναι ο πυρήνας της οικογένειας μετά, στην προέκτασή του, όταν είναι πραγματική αγάπη και ανιδιοτέλεια η σχέση της οικογένειας. Όταν λοιπόν γίνεται αυτό, γι' αυτό μιλάει για εκφυλισμό εδώ μας λέει, συνεχίζει τη σκέψη του Μάρξ. Να ρωτήσω κάτι. Άρα άμα έχεις σαν αυτό σκοπό στις διαπροσωπικές σου σχέσεις με το άλλο φύλο, καθαρά τη σεξουαλική ή σαρκική επαφή, ουσιαστικά είναι σαν εμπορευματοποιείς μόνο της προφοράς και ζήτησης τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ναι. Τις φετιχοποιείς. Ναι. Ναι. Μετατρέπεις τον άλλο σε μέσο για τη δική σου ιδιοτέλεια. Αναγορεύεις τη βιολογική σου ανάγκη εσύ σε ανάγκη ενός ιδιοτελούς ατόμου που δεν βλέπει ως αυτό σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπου, του άλλου, σε μια σχέση αγάπης, αμοιβαιότητας, ανιδιοτέλειας, αλλά βλέπει ως αντικείμενο μόνο για την ιδιωτελή εξυπηρέτηση αυτού του πόθου. Άμα πεις ότι και ο άλλος το ευχαριστιέται όμως και πεις ότι κάνω και καλό στον άλλον. Συγγνώμη που εξαρτάται από αυτούς τους όρους. Το θέμα δεν είναι τι θα πεις μόνο, το θέμα είναι τι πραγματικά θα είναι. Είναι λίγο χιδαίο έτσι όπως το πάνε. Είναι χιδαίο. Αλλά τέλεια πες ότι και οι δύο κερδίζουν από αυτή την αλληλεπίδραση. Ότι είναι win-win. Ότι ναι, με το καλό, αλλά το κάνω. Άρα η δούλη και τα φίλια, γιατί είναι σαν να ανταλλάσσουμε την εργατική κίνηση. Σαν εμπορική ανταλλαγή πορευμάτων. Ακριβώς. Η τυπική εμπορική συναλλαγή είναι win-win. Ανταλλαγή σωθυνάδων. Και μπορεί όχι. Αν αναγάγεις αυτό που είναι η άμεση ιδεολογική σχέση σε τέτοιου τύπου λαμογιά που διέπει το εμπόριο, την έχεις εκφυλίσει ήδη. Ακόμα και αν θεωρείς ότι, ρε παιδί μου, εγώ δεν καταπιέζω καμία ή κανένα, είναι αμοιβαίο συμφέρον, αμοιβαία υποφυλής η σχέση. Ακόμα και αυτό αν κάνεις, το έχεις εκφυλίσει. Εδώ είναι ο κόμπος. Το έχεις εκφυλίσει, το έχεις οδηγήσει σε κάτι χειρότερο από το ζώο. Στο συζητήσεις που κάνω αυτό λέω, αλλά με περνάει για ηθικιστή πάντα, ή ηθικολόγο και θεϊστή και δεν μπορώ να δικαιολογήσω τη θέση μου, να την τεκμηριώσω. Ναι, όλοι δεν είναι. Ενώ έχω αυτή τη θέση, αλλά δεν μπορώ να την τεκμηριώσω καλά. Και εν τέλει, επιτέλους βρήκα. Αυτό λένε όταν μιλάς για την. Γίνεται πολύ λόγο για την εργασία του σεξ. Α, ναι. Η δικαιωματική αριστερά το έχει ξεσκίσει αυτό. Ότι είναι δικαίωμα. Ναι, ότι είναι δικαίωμα του άλλου να πάει να κάνει αυτή τη δουλειά. Οπότε όταν του λες ότι δεν είναι εμπορεύσιμο και το ανθρώπινο σώμα, ξέρω εγώ, και δεν θα πρέπει να είναι, σου λένε ότι είσαι πουρδανό. Ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Τέλος πάντων. Στο SWP αυτό είναι χρόνια πάγια τακτική και κεντρικό. Και στα αντίστοιχα παρακλάδια στην Ελλάδα. Θυμούμε να το ξεκινάει σε λίγο. Socialist. Ή τον Ικλυφική της Αγγλίας. Ναι, είναι κανόνας αυτό. Μιλάνε για αυτό που είπε ο Σπύρος, σαν να είναι δεδομένο ότι όπως υπερασπίζει τα δικαιώματα του κάθε προλετάριου και του κάθε εργαζόμενου, οι πόρνες είναι εργαζόμενες του έρωτα, άρα των υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών σεξ, άρα είναι πρέπει επιλογή και... Είναι επιλογή τους, συνειδητή επιλογή τους. Δεν είναι, είναι επιλογή τους. Εδώ είναι. Δεν είναι. Τι επιλογή είναι. Τι επιλογή είναι αυτό. Από πού και ως που είναι επιλογή αυτό. Δηλαδή είναι εκφυλιστικό και να το συζητάς καν σαν επιλογή αυτό. Έχεις πέσει όχι με τα μούτρα στην αστική η αθλειότητα και την, πώς να το πω, τον εκφυλισμό, τον ηθικό εκφυλισμό της αστικής τάξης, που γίνεται και βιολογικός εκφυλισμός. Δηλαδή αυτό είναι και βιολογικός εκφυλισμός αυτό. Μα στη τελική αυτό που υπερασπίζεται είναι τη δυνατότητα να αγοράζουν τέτοιου είδους. Αυτό. Τέτοιου είδους... Και να πουλάνε. Άρα μιλάμε για βιομηχανία σεξ. Υπάρχει μια παράμετρος εδώ, το διάβαζα πρόσφατα σε ένα άρθρο. Γιατί
Το σεξ είναι και ανάγκη. Είναι βιολογική ανάγκη. Okay. Σαφώς. Υπάρχει μια ομάδα ατόμων, στην Ισπανία νομίζω ήταν, οι οποίοι προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες και διδαχές, κάπως έτσι, σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Δεν είναι εμπορικό. Είναι κάπως σαν... Προσφορά, θέλετε. Δεν ξέρω με ποιο πλαίσιο δρούν. Αλλά είναι ο σκοπός αυτός, το οποίο είναι κάτι... Είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι άλλο κομμάτι. Αυτό το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα πάντως. Λένε ότι... Το να υπάρχει πορνεία, ας πούμε, είναι θετικό για τους ανθρώπους οι οποίοι αλλιώς δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια ερωτική σχέση. Μιλάμε για άτομα που εξορισμό δεν μπορούν να δέσουν τα κορδόνια τους, ξέρω εγώ. Ναι, μιλάμε ότι λένε ότι δεν υπάρχει πορνεία, γιατί δεν λέω αυτό. Ειδικά για αυτά τα άτομα. Τα χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα. Όχι, πατώντας σε αυτό, το γενικεύουν. Αυτό. Και λένε μπορεί να είναι με ειδικές ανάγκες άτομο αυτός ο οποίος δεν μπορεί να έχει την ψυχολογική επάρκεια του να συνάψει σχέσεις με το άλλο φίλο. Άρα τι θα κάνει. Χρειάζεται πρώτα άλλες δομές και μετά. Ξέρω εγώ, χρειάζεται ψυχίατρη. Όντως. Δεν είναι τυχαίο ότι το εισάγει αυτό ο Βαζουλίν εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Η σεξουαλική ανάγκη όπως έχουμε δείξει στα μαθήματα και. Μπορείτε να ανατρέξετε στο μαγνητοσκοπημένο υλικό. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Άλλωστε έχουν γίνει και αντικείμενο επίθεσης εναντίον του ομίλου αυτά και του προσώπου μου. Γιατί αυτά ακριβώς λέμε. Αυτά ακριβώς λέμε. Και έχουν γίνει αντικείμενο επίθεσης. Δηλαδή τι λέμε. Λέμε το αυτονόητο από τη σκοπιά της επιστημονικής μαρξιστικής θεώρησης. Ότι πρέπει να ειδωθούν αυτές οι ανάγκες στο πλαίσιο της προοπτικής της ανθρωπότητας, της ενοποίησης της ανθρωπότητας, αλλά και από τη σκοπιά του πώς έρεται το βιολογικό από το κοινωνικό στην ιστορική νομοτέλεια. Δεν απαλήφεται το βιολογικό. Δεν μπορεί να απαλήφεται. Έρεται. Έρεται σημαίνει κοινωνικοποιείται. Τώρα που το ξαναδιαβάζω, πώς ξέρω, μιλάει εδώ ο... Ναι, μιλάει εδώ ο Βασίλεν ότι υπάρχει ένας ο ζωώδης δεσμός, ο εκπολιτισμένος ζωώδης δεσμός, δεσμός μεταξύ ιδιωτελών ατόμων και αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει και ένας νέος δεσμός μεταξύ ανιδιωτελών ατόμων. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Που αυτό ακόμα είναι ανεξερεύνητο. Είναι τέρα incógnita. Είναι γη που χρειάζεται να τη διερευνήσουμε. Είναι κάτι για το οποίο οριμάζουν οι συνθήκες αυτήν εδώ την κοινωνία. Και μόνο το ότι βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι θέτουν σε αυτό το επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο τον προβληματισμό δείχνει ότι οριμάζει η αναγκαιότητα ενοποίησης της ανθρωπότητας και οριμάζει από το πεδίο της παραγωγής ξεκινώντας από το βαθμό καθολικοποίησης, κοινωνικοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών μέσω της μετατροπής της επιστήμης σε άμεση παραγωγική δύναμη όπως έχουμε δείξει σε αυτά τα μαθήματα. Και οριμάζει σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμού και σε όλα τα επίπεδα συγκρότησης της κοινωνίας. Του ηθικού συμπεριλαμβανομένου, του συνειδησιακού συμπεριλαμβανομένου. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι από εδώ είναι η κοινωνική, πολιτική, ιδεολογική μου θέση και από εκεί οι σχέσεις μου. Αυτό με άλλα λόγια σημαίνει τι. Ότι εμπλέκεις τη διάσταση και διαιωνίζεις και αναπαράγεις τη διάσταση δημόσιου και ιδιωτικού που λέγαμε προηγουμένως. Για τους κομμουνιστές δεν υφίσταται αυτό. Όχι με την έννοια του ότι βγάζουμε στη φόρα οτιδήποτε προσωπικό και μύχιο έχουμε. Αλλά με την έννοια ακριβώς αυτή. Με την έννοια ότι δεν μπορεί να μιλάς για μια σφαίρα που αφορά τα άτομα και την ιδιωτελή αυτοαναφορικότητά τους σε αντιδιαστολή με μια δημόσια κοινωνικότητα που έρχεται και καπελώνει τους ανθρώπους για να τους δώσει επίφαση ενότητας. Μιλάς για την ανάγκη ανάδειξης των εσωτερικών, των ενδογενών στοιχείων ενοποίησης που οριμάζουν. Και η βιολογική ενότητα του ανθρώπινου γένους είναι μία από τις προϋποθέσεις που μετατρέπεται σε όρο για την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Δεν θα ενοποιηθεί η ανθρωπότητα απαλήφοντας τη βιολογική ενότητά της. Δεν θα ενοποιηθεί η ανθρωπότητα απαλήφοντας τον έρωτα και την αγάπη ως αμοιβαιότητα ανιδιωτελή.
του αντίον, ενισχύοντας αυτά τα στοιχεία και πατώντας σε αυτά, θα μπορέσει να εδραιώσει την ενοποίηση της ανθρωπότητας σε παραγωγικό, τεχνολογικό και ευρύτερα κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο. Δεν κάνεις delete στη βιολογία, ανάγοντάς τη σε κατασκευή, άρα μετατρέποντας το βιολογικό σε ένα εργαλειακά διαχειριστικό αντικείμενο για χειραγωγήσεις κατά το δοκούν. Επεμβάσεις, ορμονικές παρεμβάσεις, κοπτεοραπτική και ό,τι άλλο θέλεις, κατασκευές. Έτσι. Δεν είναι κατασκευή το βιολογικό ως όρος ύπαρξης της κοινωνίας. Το αντίθετο είναι άκρος αντιεπιστημονικό. Άκρος αντιεπιστημονικό. Και κάθε άλλο παραχειραφετικό, όπως συχνά το παρουσιάζω. Του αντίον, όπως φαίνεται σε αυτές τις μεταμοντερνιές του δικαιωματισμού, είναι άκρος υποδουλωτικό. Άκρος χειριστικό, εργαλειακό. Μπορείς να αναπτύξεις τους ανθρώπους αν τους βλέπεις εργαλειακά. Μπορείς να λες ότι πρεσβεύεις μια κοινωνία ενοποίησης της ανθρωπότητας και να βλέπεις την κοπέλα σου, ας πούμε, ή τη γυναίκα σου ή τα παιδιά σου εργαλειακά. Ή το αντίστροφο. Άρα πλέον δεν μιλάμε για άτομα, μιλάμε για πρόσωπα. Στις σχέσεις μεταξύ ανιδιοτελών προσώπων. Ναι. Και όχι ατόμων. Προσωπικότητων για να μας αγγιδεστεί. Υπάρχει και στο δικαιωματισμό και η έννοια του μικροαστικού συμφέροντος. Δηλαδή, αυτός ο οποίος θα βάλει, ας πούμε, τον έρωτα κάτω από καπιταλιστικές σχέσεις, είναι αυτός ο οποίος είναι σε θέση να τον αγοράσει. Δηλαδή, άμα είσαι ο ίδιος ο υπόβουλος αυτή τη σχέση, δεν το θέλεις κάπως έτσι. Γι' αυτό είναι και σύμπτωμα στην αριστερά συνήθως των ανεπτυγμένων χωρών τύπου δυτικού κόσμου. Δεν είναι τόσο στις... Έτσι είναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι. Είναι απαραίτητο αυτές οι σχέσεις που θα τείνουν προς την ενοποίηση και θα έχουν και το βιολογικό στοιχείο, να είναι μονογαμικές? Εξαρτάται πώς αντιλαμβάνεσαι τη μονογαμία. Αντί να αντιλαμβάνεσαι μια πιθαναγκαστική σχέση που σου επιβάλλει η θρησκευτική σου παράδοση και ο σκοταδισμός ή ένα δίκαιο δρακόντιο που σου επιβάλλει μια διαβίου συμβίωση σε μια ολοκληρωμένη σχέση, πού δεν είναι λόγο. Με την έννοια της συνειδητής επιλογής και της διαδικασίας συνανάπτυξης, όμως, είναι. Με την έννοια της αφοσίωσης της αμοιβαιότητας και της συνανάπτυξης προσωπικότητων διαβίου, είναι. Πρέπει να γίνει αντιδιαστολή αυτών των πραγμάτων. Γιατί κατά κανόνα, η νεοφιλελέ μεταμοντερνιά που παρουσιάζεται ως ριζοσπαστισμός, σου κάνει αυτή τη σύγχυση. Πάει να σου πει ότι όταν μιλάς υπέρ της αμοιβαιότητας και της διαβίου τέτοιου τύπου σχέσεις, ότι είσαι πουριτανός θρησκευτικού μεσονικού τύπου, ότι είσαι με τον παπαδάριο και δεν ξέρω εγώ τι άλλα. Που δεν είναι λόγος, δεν μιλάς για μια πιθαναγκαστική σχέση αλλοτριωτικού τύπου, που είναι εργαλειακή εξορισμού. Με αυτή την έννοια η πατριαρχική δέσμευση, ας πούμε, το να πουλάει εξουσία ο κάθε πάτερ φαμίλιας ή το κάθε αρσενικό που την έχει δει δεν ξέρω εγώ πώς, αυτό είναι ξεφτύλα του ανθρώπινου γένους. Είναι ξεφτύλα του ανθρώπινου γένου. Πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό. Μιλάμε για άλλο πράγμα. Για άλλο τύπου σχέση μιλάμε. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την νεολαία. Αυτό εσείς οι νέοι πρέπει να το αντιληφθείτε και να το διαφυλάσσετε ως κόριο οφθαλμού. Αυτά είναι κατακτήσεις της θεωρίας και πράξης του κινήματος. Και αυτά οφείλουν να διέπουν τη ζωή μας. Γιατί? Διότι αν εγώ έρχομαι και σας μιλάω για την ομορφιά και το μεγαλείο της κομμουνιστικής κοινωνίας και με δείτε να πλακώνω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου στην διπλανή γωνία, τι θα είναι το πιο πιστικό επιχείρημα, για πείτε μου. Τι θα είναι το πιο... Δηλαδή δεν έχω διαλύσει τα πάντα, δεν έχω ακυρώσει οτιδήποτε μεγαλεπίβολο σας λέω σε θεωρητικό επίπεδο, σε διακηρυκτικό επίπεδο. Δεν είναι διάσταση λόγων και έργων αυτό. Το παράδειγμα μετά. Ακριβώς. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν το θετικό φορτίο που πρέπει να έχει ο λόγος που αρθρώνουμε και η προοπτική που πρεσβεύουμε πρέπει να εκφράζεται με την όλη ύπαρξή μας, με την όλη προσωπικότητά μας, με τις σχέσεις που συνάπτουμε, με αυτό που ήθιστε να αποκαλείτε στην αστική κοινωνία ιδιωτικό βίο του οικογενειακού συμπεριλαμβανομένου, των μύχιων σχέσεων μας με το άλλο φίλο συμπεριλαμβανομένο. Αν δεν είμαστε και εκεί υποδειγματικοί, θα σου πει ο άλλος, τι πρεσβεύεις, ρε φίλε, εσύ δεν μπορείς να τα καταφέρεις στο σπίτι σου. Εσύ ξεφτυλίζεις τη σχέση σου μέσα στο σπίτι σου. Είναι δυνατόν να μου πεις τι θα κάνω εγώ στην κοινωνία συνολικά.
Για ποια στρατηγική να μιλήσεις. Στο μικρό επίπεδο της οικογένειάς σου θα κάνεις θάλασσα. Και είσαι αντιπαράδειγμα. Τι να σου πει. Έχει δίκιο. Το θέμα βέβαια είναι ότι είναι λίγοι, είμαστε λίγοι και είναι δύσκολο. Αλλά εντάξει. Ανέφικτο. Όχι ανέφικτο, αλλά έτσι όπως έχουν γίνει ανθρώπινες σχέσεις, είναι ένα σύμβολο. Να συμβιβαστείς, να μην συμβιβαστείς, σκέφτεσαι προς τα που θα πας. Ενώ ξέρεις ποιο είναι το εισαγωγικά σωστό και επιστημονικό. Ναι. Όταν βλέπεις τι γίνεται και έξω, τέλος πάντων με τον εκφυλισμό και την εμπορευματοποίηση. Μισό λεπτό. Ξέρω. Δεν σημαίνει μπορώ να αναπαράξω λεκτικά κάτι. Γνώση για την επιστήμη, και το ξαναλέω, ο μαρξισμός, η επαναστατική θεωρία είναι επιστήμη. Γνώση για εμάς είναι αυτό που διέπει τη ζωή μας. Αν δεν διέπει τη ζωή μας, δεν είναι γνώση. Η μεθοδολογία για εμάς εκφράζεται στον τρόπο ζωής μας. Δεν είναι διακηρύξεις για τη διαλεκτική. Εκφυλίζεις οποιαδήποτε διακήρυξη σε θεωρητικό μεθοδολογικό επίπεδο, αν αυτό που διακηρύσεις δεν διέπει τη ζωή σου. Η διάσταση λόγων και έργων, η διάσταση δημόσιου και ιδιωτικού, η διάσταση θεωρίας και πράξης, στον κομμουνιστή παίρνουν άλλη μορφή. Έρονται. Και έρονται πρακτικά επίσης, όχι μόνο θεωρητικά. Έρονται με το παράδειγμα που λέγει ο Γιώργος προηγουμένως. Έρονται όχι μόνο με αυτά που λες, έρονται και με τις σιωπές σου. Και με τις αποσιωπήσεις σου. Με τη στάση ζωής σου. Με άφατα πράγματα που είναι ορατά. Όταν ένας ενήλικας απευθύνεται σε ένα ανήλικο, η διδαχή του δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που του λέει ρητά. Αυτό όσοι είναι γονείς και εκπαιδευτικοί το καταλαβαίνουν, αν το έχουν ψάξει συνειδητά, το καταλαβαίνουν πολύ καλά. Πολλά πράγματα είναι υπόρρητα, άρρητα. Αλλά είναι πολύ πιο σημαντικά μερικές φορές από αυτά που είναι ρητά. Από αυτά που είναι διδαχή. Προχωράμε παρακάτω. Αν είναι κατανοητό, προχωράμε. Μέχρι τι ώρα έχουμε, είναι 9 παρά 10 κιόλας. Μέχρι τις 9.30 ας το ρισκάρουμε. Ωραία. Λοιπόν. Αν αντέχουμε δηλαδή. Στη γενική της μορφή, η αρχή της συμπεριφοράς των ανθρώπων ως εξυπαρχής αμοιβαία απομονωμένων και αμοιβαία συνενούμενων χάριν της ικανοποίησης των ιδιωτελών των συμφερόντων έχει διατυπωθεί ως προσταγή να ενεργείς με τον τρόπο εκείνο με τον οποίο επιθυμείς να σου συμπεριφέρονται οι άλλοι. Κάτι εννοώ δεν είναι αυτό. Όχι ακριβώς, κάτι γνώμη μου. Έχει και άλλες καταβολές. Ναι. Okay. Εάν αναλογιστούμε το νόημα αυτής της αρχής, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μέσω αυτής εκφράζεται η σχέση της ισοδύναμης ανταλλαγής. Και αν αυτή η αρχή προωθείται ως καθολική αρχή συμπεριφοράς, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από αντανάκλαση του γεγονότος της κυριαρχίας των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων στην κοινωνία. Σταματάμε λίγο εδώ. Νομίζω ότι απαντάει ξανά στο ερώτημα. Ναι. Κατανοητό. Ναι. Όντως. Ωραία. Προχωράμε ή... Αν δεν υπάρχει ερώτηση, είναι κατανοητό αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Στο πεδίο της ανταλλαγής εμπορευμάτων. Α, έλα, Γιώργο, ναι. Στην προσταγή λοιπόν της καντιαγή. Η αστική ηθική της προσταγής υποτάσσεται στην κυριαρχία των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων. Είναι έκφραση. Είναι έκφραση. Είναι έκφραση. Εξού και ο φορμαλισμός της καντιανής κατηγορικής προσταγής. Απλά ο Καντ μιλάει να πράττεις με τέτοιο τρόπο τους ώστε η πράξη να ήταν νόμος για το σύνολο της κοινωνίας. Ναι. Αυτό έχει μια κατά τη γνώμη μου διαφορά με αυτό εδώ. Ναι. Okay. Είναι μια αναβάθμιση αυτού. Ναι. Αλλά εντάξει. Έχει φορμαλισμό σε κάθε περίπτωση. Θέλω να βάλω τη διάσταση ότι η ηθική ακόμα προσταγή αυτή εμπλέκεται στην κυριαρχία των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων. Δεν τονίσω αυτό που λέγαμε. Ναι. Απλά εδώ πέρα είναι εντελώς εξατομικευμένο. Ναι. Ο Καντ έχει μια προοπτική κατά τη γνώμη μου πολύ ευρύτερη από αυτό εδώ. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και στα δοκίμια του για τον κοσμοπολιτισμό και, και στο κείμενο του προς την αιώνια ειρήνη. Όχι, άμα το δεις με ο νεότερος ο Βαζιούλιν που έχει ερμηνεύσει κριτικά μέσω του Χέγγελ ασκεί κριτική και στον Καντ. Σε ποιο κείμενο του Βαζιούλιν? Ο Αιγελιανούς είναι, ξεκινάει τον Έγελο που ο Έγελος έκανε κριτική στον Καντ. Ναι. Άρα είναι πιο
νεότερο το γεγονός ότι ο Βαζιούλη μιλάει για την κυριαρχία των εμπορευματικών σχέσεων και χρηματικών σχέσεων, δηλαδή για τον καπιταλισμό που έχει ενσωματώσει αυτή την ηθική και την έχει κάνει ναι. ουσιαστικά αλότρια. Εδώ υπάρχει, συγγνώμη που διακόπτω, να συνεχίσω λίγο τη σκέψη του Γιώργου θέλω. Αυτό που είπε ο Δημήτρης όσον αφορά τον Καντ και το πώς προσπαθεί να το αναβαθμίσει συνδέεται και με το ότι ο Καντ θέτει, διατυπώνει με διάφορους τρόπους αυτή την προσταγή. Ναι, και έχει διάφορες διατυπώσεις. Διατυπώνει με διάφορους τρόπους. Προσπαθεί να δώσει μια καθολική διάσταση και νομίζω ότι η μεγαλύτερη εμβέλεια καθολικότητας που έχει, έστω να είμαστε σαφέστεροι ψήγματα καθολικότητας, έχει να κάνει με το ότι διατυπώνει κάπου την αρχή να βλέπεις στις πράξεις σου, στις ενέργειές σου, τον άνθρωπο ως αυτοσκοπό και όχι ως μέσο. Mm. Αυτό έχει ψήγματα υπέρβασης της ιδιοτέλειας. Ψήγματα όμως. Γιατί όταν δεν βλέπεις τους όρους στους οποίους κατά ανάγκη ο άνθρωπος προβάλλει ως μέσο, και αυτή είναι η όρη ακριβώς που έχει περιγράψει παραπάνω ο Βαζουλή, της μη εκπλήρωσης του βέλτιστου του, άρα της όρους πάλης, διαπάλης μέχρι των ανθρώπων για διατηρή συμφέροντα, αν δεν εξαλείψεις το υλικό πεδίο της επιβίωσης των ανθρώπων, του βιοπερισμού των ανθρώπων, τους όρους που γεννούν το να βλέπεις τον άνθρωπο ως μέσο και να σε βλέπουν ως μέσο, τότε είναι ρητορική διακηρυκτική αρχή αφηρημένου τύπου. Ωστόσο, εάν τους δώσεις το περιεχόμενο που δίνουμε εμείς σε αυτό, είναι μια δυναμική, αρκετά σημαντική και ανθρωπιστική στον Καντ. Έχει ένα πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό στοιχείο ο Καντ εδώ, το οποίο δείχνει ότι πάει να υπερβεί το ρηγορισμό του, την διακηρυκτικότητά του και το φορμαλισμό που του προσάρτουν, πολύ δικαίω του προσάρτουν και στην ηθική του. Mm. Δηλαδή, εμείς θέλουμε ο άνθρωπος να είναι αυτός ο σκοπός. Και μάλιστα πολύ περισσότερο, την καντιανή αυτή επιταγή εμείς την κάνουμε να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο, με την έννοια πια. Μιλάνε κάποιοι για ανάπτυξη και αυτοανάπτυξη. Και αγελαδίζει μια πράξη αγάπη στον εαυτό μας. Έτσι. Εμείς λέμε ότι αναπτύσσεται ο άνθρωπος ως προσωπικότητα στο βαθμό που συνεισφέρει με το βέλτιστο τρόπο στην ανάπτυξη της προσωπικότητας άλλων ανθρώπων. Δηλαδή η ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι το παραπροϊόν της συνεισφοράς μας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των άλλων. Ανιδιοτελού συνεισφοράς μας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των άλλων. Αυτό είναι ένας πρακτικός ανθρωπισμός άλλου τύπου που δίνει άλλο περιεχόμενο στη ρίση αυτή της εποχής, βέβαια, που έχει το στίγμα της εποχής του διαφωτισμού του Καντ. Ας το λάβουμε αυτό σοβαρά υπόψη μας. Δηλαδή ο Καντ δεν προσδιορίζει θετικά. Εμείς το προσδιορίζουμε θετικά πώς είναι αυτό και επιθετικά με τον τρόπο μας. Γιατί είναι επιθετικός ο ανθρωπισμός του μαρξισμού. Ολόπλευρη ανάπτυξη προσωπικότητας. Συνεισφορά στην ολόπλευρη ανάπτυξη προσωπικότητας των άλλων. Ποτέ δεν είναι αυτός σκοπός η ανάπτυξη σε αυτόν τον μουτζουνάρα του καθενός. Δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. Γιατί είναι ιδιοτελής. Αν θέσω εξ υπαρχής στόχο μου να αναπτυχθώ, τότε τους άλλους θα τους βλέπω ως μέσα. Mm. Πότε δεν τους βλέπω ως μέσα? Όταν ανιδιοτελώς αφοσιώνομαι στην ανάπτυξη άλλων ανθρώπων. Στη δημιουργία για την ανθρωπότητα. Τελεία. Το παράκανα. Λοιπόν. Υπάρχει ερώτηση ή κάτι? Όχι, πάνω σε αυτό. Για να συμβάλλω στην ανάπτυξη των άλλων ανθρώπων δεν πρέπει να αναπτυχθώ εγώ. Και πρώτα. Είναι και αλληλένδετα. Αμοιβαίος εμπλουτισμός είναι. Αμοιβαίος εμπλουτισμός δεξιοτήτων, ικανοτήτων, καθολικών, δημιουργικών δυνατοτήτων. Όταν ξεκινάς από τον να θέσεις ως αυτοσκοπό τον να αναπτυχθώ εγώ, έχει ένα εγωιστικό στοιχείο εξυπαρχής. Ενώ όταν εξυπαρχής το βλέπεις ότι είναι μία αμοιβαιότητα και μέσα από τη συνεισφορά αυτή θα αναπτυχθώ κι εγώ, αλλά όχι win-win, όχι δούνε και λαβίν. Αυτό μπορεί να χρειαστεί να δώσεις τα πάντα στον άλλο. Και πρέπει να είσαι έτοιμος να το κάνεις αυτό. Έχει τη σημασία του αυτό, έτσι. Αν είσαι εκ προηγίου διατεθειμένος να το κάνεις αυτό,
τότε μιλάς με, άλλο, με άλλη προοπτική. Αυτό βασίζεται και στην και πράτησμα άλλη προοπτική. Στην εξέλιξη. Καλή τα σωμά. Να είστε καλά. Γεια σας. Προχωράω. Στο πεδίο της ανταλλαγής εμπορευμάτων και χρήματος, οι άνθρωποι συνάπτουν δεσμούς και σχέσεις, σχηματίζουν μια ενότητα. Αλλά τι είδους ενότητα είναι αυτή, τι είδους σχέσεις, τι είδους δεσμοί. Η συμμετοχή της ανταλλαγής εμπορευμάτων, της ανταλλαγής εμπορευμάτων και χρήματος χαρακτηρίζονται από αμοιβαία απομόνωση πρώτης ανταλλαγής, αλλά και μετά από αυτήν επίσης. Το μόνο που ενδιαφέρει τον καθένα τους είναι η δική του ανάγκη, ενώ εκείνος με τον οποίο συναλλάσσεται δεν τον ενδιαφέρει αυτός αφεαυτού, δεν τον ενδιαφέρει ως άνθρωπος, αλλά μόνον από την άποψη του εάν και κατά πόσο μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη εκείνου με τον οποίο συναλλάσσεται στη σχέση της ανταλλαγής. Σταματήσουμε λίγο εδώ. Ωραία. Συγκεκριμενοποιεί αυτά που ήδη λέγαμε. Επομένως... Και το μετά την απομάκρυνση του ταμείου που δεν άφησα να μιλήσω. Αυτό. Έγινε η συναλλαγή τελείως. Λοιπόν. Επομένως, αυτό συνιστά μεν μια συνένωση, ένα δεσμό ανθρώπων, αλλά εδώ πρόκειται περί συνένωσης και δεσμού, οι οποίοι είναι εξωτερικοί για τους ανθρώπους, οι οποίοι άνθρωποι είναι αμοιβαία συνδεδεμένοι με την ιδιοτέλεια. Στην περίπτωση που ο ένας εκ των συναλλασσομένων δεν μπορεί να ικανοποιήσει με το χρήμα του είτε με το εμπόρευμά του την ανάγκη του άλλου, αποβαίνει αδιάφορος, εντελώς άχρηστος για αυτόν. Ιδού η εργαλειακή χρηστικότητα. Δίπλα στην κυρίαρχη κατά την προϊστορία της ανθρωπότητας στάση από τις απαρχές της ύπαρξης ανθρωπότητας, υπήρχε και υπάρχει και μια άλλη. Θα μπορούσε να αποκαλεστεί σε κάποιο βαθμό αντίθετη τάση. Πρόκειται για την τάση της ύπαρξης και ανάπτυξης εσωτερικών δεσμών, εσωτερικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων ως ενιαίου όλου. Οι προϋποθέσεις αυτής της τάσης υπάρχουν ήδη στον κόσμο των ζώων. Τέτοιος είναι ο αλτρουισμός. Ο τελευταίος εκδηλώνεται φερυπίν με τη γαλουχία διατροφή των αρχικά ευάλωτων και αβοήθητων τέκνων και με την προάσπισή τους από επιθέσεις που φτάνει στο σημείο τα άτομα που είναι γονείς να ρίχνονται σε θανάσιμους κινδύνους ακόμα και να σκοτώνονται σώζοντας τους νεαρούς απογόνους τους. Εδώ, εκείνο που εγείρεται στο προσκήνιο δεν είναι η ζωή του δεδομένου ατόμου, αλλά η ζωή του είδους ως εσωτερική ανάγκη του ξεχωριστού ατόμου ζώου. Σε περιπτώσεις όπως η τελευταία, είναι εμφανές το γεγονός ότι εκείνο που διαδραματίζει τον κύριο ρόλο στη συμπεριφορά του ατόμου δεν είναι η επιβίωση του ίδιου ως μεμονωμένου ατόμου, αλλά η εκδηλούμενη στη συμπεριφορά του και μέσω της συμπεριφοράς του αναγκαιότητα διατήρησης της ζωής του είδους, του γένους, ως όλου. Σταματήσουμε λίγο εδώ. Εδώ μας λέει με λίγα λόγια γιατί δεν είναι για πέταμα η βιολογία και δεν μπορείς να μιλήσεις παρά μόνο για άρση του βιολογικού από το κοινωνικό. Εδραιώνεται στα βιολογικά κληροδοτήματα το κοινωνικό. Δεν αδιαφορεί γι' αυτό. Δεν το πετάει στα σκουπίδια. Έρεται υπεράνω του βιολογικού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στο βιολογικό, στα ανώτερα θηλαστικά, στα ανώτερα ζώα. Τι γίνεται και πώς ισχύει ο αλτρουισμός. Εδώ η βιολογία και η ηθολογία, η επιστήμη για τη συμπεριφορά των ζώων έχει πολλά να μας πει. Έχει πολλά να μας πει. Βέβαια δεν είναι μόνο η απόγονη. Ο αλτρουισμός των ζώων δεν αφορά μόνο του απογόνου. Αλλά... Τι αφορά, πες μας. Είναι βασικά και άτομα που υποτίθεται... Βασικά, όταν περιγράφεται ο αλτρουισμός στην ψυχολογία, ας πούμε, μιλάμε για την επιβίωση των συγγενών. Και καλά, ο σκοπός είναι το να περάσουν τα γονίδια του εν λόγω ζώου στην επόμενη γενιά. Οπότε, ακόμα και αν, παραδείγματος χάρη σε μια αποικία τροπικών, αν κάποιο ειδοποιήσει για ένα κίνδυνο, είναι πιο πιθανό να στοχοποιηθεί το ίδιο από το θηρευτή. Οπότε να φαγωθεί, ξέρω εγώ. Αλλά καλά, τα γονίδια του θα περάσουν στην επόμενη γενιά μέσω των συγγενών του. Δηλαδή ξέρει βιολογία και το κάνει αυτό. Αυτό. Δηλαδή, οι ακτιβίστες στα ανώτερα θηλαστικά υπάρχουν και ζώα τα οποία προφυλάσσουν και άλλου είδους ζώα από κινδύνους. Διαφορετικά εννοείς. Ναι, αυτό που έχει αποδειχθεί στις φάλαινες.
Ότι δηλαδή, ας πούμε, υπάρχει σε βίντεο μία τύψη, η οποία είναι νομίζω θαλάσσιο βιολόγο, η οποία κολυμπάει, ξέρω εγώ, με τις φάλαινες και κάποια στιγμή η φάλαινα η οποία είναι δίπλα της αρχίζει να κολυμπάει και να την παίρνει μαζί της. Και τελικά ήταν ένα κοπάδι όρκες παραπέρα. Και τέλος πάντων είναι αποδεδειγμένο αυτό ότι μπορεί να βάλουν το σώμα τους μπροστά για να σώσουν και ζώο άλλου είδους από το θάνατο. Οπότε δεν παίζει και τόσο αυτό το ότι θα μεταφερθούν τα μαμίδια στην επόμενη γενιά. Γιατί όμως αυτό, για ζώο άλλου είδους, γιατί για το ίδιο είδος ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό ας πούμε είναι λίγο, δηλαδή ότι τι είδους κατανόηση έχουν το τι είναι το άλλο ζώο. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι δικό του ζώο επειδή είναι μικρότερο μεγέθους και μπορεί να είναι αντίστοιχα ένα μικρό δικό τους και να θέλουν να το προστατεύσουν. Ή είναι άλλο ένα θηλαστικό σε σχέση με την όρκα. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι. Ή είναι ένα μέλος της ομάδας τους. Νομίζουν ότι είναι ένα μέλος της ομάδας τους. Ναι, όπως είναι ας πούμε με τα κατοικίδια ζώα. Παίρνουν ρόλους όμως οι οποίοι ξεκάθαρα έχουν να κάνουν με τη βιολογία. Με τους σκύλους που ρουμάνε στα μάτια, ας πούμε. Τα ζώα που μεγαλώνουν μαζί, ας πούμε, και είναι άλλου είδους που πάνε μπορεί να είναι πυρευτήρους, που πάνε μπορεί να μην είναι και πάλι δεν τρώω. Ναι. Έχει πολλά παραδείγματα. Αλλά τρώγονται. Και εμείς θεωρητικά, δηλαδή, δεν είναι μόνο τα ζώα. Και όχι θεωρητικά, και πρακτικά έχει γίνει. Δεν είναι... Η βιολογία είναι πολύ ισχυρή. Να πω ότι ο εισηγητής της γενικής θεωρίας συστημάτων ήταν βιολόγος. Ο Von Butterfly, που ουσιαστικά γενίκευσε σε επίπεδο αφαίρεσης τα πορίσματα της επιστήμης του, της βιολογίας. Και τα γενίκευσε σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο και οικοδόμησε την γενική θεωρία συστημάτων. Οπότε έχουμε δηλαδή τι, ότι από τη βιολογία ξεκινάμε για να προσεγγίσουμε το κοινωνικό και το ιστορικό σαν θεμέλιο. Ναι, αν θεωρήσουμε ότι η θεωρία των συστημάτων είναι η αντίστοιχη μεθοδολογία μέσω της οποίας προσεγγίζουμε την κοινωνία, μπορεί να ισχύει αυτό. Ναι, αυτό. Γιατί γίνονται και άλλα πράγματα χρησιμοποιώντας τη θεολογία. Ναι, εντάξει. Χρήσεις, ναι, σαφώς. Υπάρχει και εκείνο ο βιολογισμός. Ναι. Ή αυτό που έλεγες για την μυθολογία, που είπε ο Κόλμεν Λόρενς, ο οποίος πρόσεξε το διάβαζα, ότι ήταν ουσιαστικά ήταν ένας νεοκαντιανός που προσπάθησε να περάσει τη φιλοσοφία του νεοκαντιασμού στη μυθολογία. Είναι φοβερό. Δεν έχω ασχοληθεί. Αυτό ίσως μπορεί να μας το αναπτύξει σε κάποιο μονάδο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Συνεχίζω. Βεβαίως. Δίπλα στην κυρίαρχη κατά την προϊστορία της ανθρωπότητας. Πού διαβάζω. Χάρτη. Λοιπόν, όταν επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής και της άγρας η βαθμίδα εκείνη της ανάπτυξης κατά την οποία καθίσεται εφικτή η εύρυθμη ικανοποίηση των αναγκών των μελών της κοινωνίας υπεράνω του άκρος απαραίτητου ελαχίστου των προστοζήν πόρων, λαμβάνει χώρα μια υποδιέρεση των αλληλεπιδράσεων των ανθρώπων σε εξωτερικές και εσωτερικές. Συνάμα διακρίνονται υπό την ιδιότητα των σχετικά αυτοτελών σφαιρών της ζωής της κοινωνίας η πολιτική ως ιδιότυπη σφαίρα των κατεξοχήν εξωτερικών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων, ως σφαίρα της κατεξοχήν εξωτερικής ομοιότητας των ανθρώπων ως ανθρώπων και ως κατεξοχήν εξωτερική ενότητα των ανθρώπων ως ανθρώπων, και η ηθική ως ιδιότυπη σφαίρα έκφρασης των κατεξοχήν εσωτερικών δεσμών των ανθρώπων. Η ηθική υπό την ιδιότητα της σχετικά αυτοτελούς σφαίρας μεταξύ άλλων και έναντι της πολιτικής φυσικά μπορεί να υφίσταται μέχρι ότου η σφαίρα της πολιτικής θα είναι σχετικά αυτοτελής. Σταματήσουμε λίγο. Για να δούμε πώς εμπλουτίζει τους προσδιορισμούς πολιτικής και ηθικής, κλιμακώνοντας τη σκέψη εδώ. Ουσιαστικά μας λέει ότι η ίδια η συνειδητοποίηση της ύπαρξης εξωτερικών και εσωτερικών σχέσεων επέρχεται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης ανθρωπότητας.
Ότι δεν μπορεί από την αρχή η ανθρωπότητα να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις. Όσο δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το πώς είναι διακριτές οι εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις, είσαι καταδικασμένος να εκλαμβάνεις τις εσωτερικές για εξωτερικές και το αντίθετο. Κατανοητό. Φερρυπίν, το να εκλαμβάνει κάποιος τις εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις ως κυρίαρχες σαν κάτι αιώνιο, μπορεί να τον κάνει να βλέπει ότι αυτό είναι η ουσία και μάλιστα να θεωρεί ότι βιολογικά είναι προκαθορισμένο να είναι έτσι. Η οποιαδήποτε αντίληψη ως ανυπέρβλητων των εκμεταλλευτικών, ταξικών κλπ. Σχέσεων, πολύ συχνά εκφράζεται σαν να απορρέει από την ουσία, δηλαδή το εξωτερικό εκλαμβάνει το ως ουσιώδες και εσωτερικό. Και αντίστροφα. Το βιολογικό είναι επουσιώδες από τη σκοπιά της κοινωνίας. Με την έννοια ότι είναι κάτι το οποίο έρεται, κοινωνικοποιείται, αναβαθμίζεται σε άλλο επίπεδο. Το να μην διακρίνει κάποιος τη διαφορά μεταξύ ζώων, αγέλη ζώων και κοινωνίας, δείχνει ότι το επουσιώδες το έχει μετατρέψει σε ουσιώδες. Ψάξτε να δείτε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Το γεγονός ότι σε μια ορισμένη βαθμίδα που αγγίζει το άγρος, την υπέρβαση του απαραίτητου ελαχίστου των πόρων, αρχίζει ο άνθρωπος όταν περνάει από το πεδίο της άμεσης χρείας, της ανάγκης βιοπορισμού, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και κάτι άλλο. Έχει τουλάχιστον τη δυνατότητα να αρχίσει να το αντιλαμβάνεται αυτό. Και τότε αρχίζει να αντιδιαστέλλει το εσωτερικό με το εξωτερικό. Και τότε αντιδιαστέλλεται η ηθική στην πολιτική. Αλλά αντιδιαστέλλεται πώς. Αρχίζει και σου λέει: η πολιτική είναι ανήθικη. Η ηθική ή η πολιτική. Έτσι. Είναι κατανοητό αυτό. Με το σχηματισμό της ανθρωπότητας, η αναγκαιότητα διατήρησης της ζωής της ανθρωπότητας, του ανθρώπινου γένους ως όλου, κάθε άλλο παρά εκλείπει. Επιπλέον, ο συνδεόμενος με αυτήν την αναγκαιότητα δεσμός συνιστά τον καθεαυτό εσωτερικό δεσμό της ανθρωπότητας ως όλου. Οι συνενώσεις μεταξύ των ανθρώπων για τη διασφάλιση των απαραίτητων ατομικών και επιμέρους ιδιωτικών βιολογικά απαραίτητων αναγκών συνιστά μεν επίσης κάποια ενότητα των ανθρώπων, αλλά μια ενότητα που υφίσταται μέσω του εξωτερικού δεσμού, μέσω του διαχωρισμού. Πρόκειται περί μιας ενότητας αλωτριωμένων, η οποία δεν έρει την αλωτρίωση. Ο εσωτερικός δεσμός, η εσωτερική ενότητα του ανθρώπινου γένους ως όλου, δεν ανακύπτει μόνον πρωταρχικά υπό την ιδιότυπα ανθρώπινη ιστορική της μορφή μαζί με την εμφάνιση ανθρωπότητας, αλλά και εξακολουθεί να αναπτύσσεται μαζί με την ανθρωπότητα, σχηματίζοντας μία από τις αναγκαίες πλευρές αυτής της ανάπτυξης. Η συνειδητοποίηση της ανθρωπότητας σε ποικίλους βαθμούς και με ποικίλες μορφές λαμβάνει χώρα εντός της ηθικής, η οποία με την πάροδο του χρόνου διακρίνεται ως σχετικά αυτοτελής σφαίρα. Η ηθική ως σχετικά αυτοτελής σφαίρα ανέκυψε, υφίσταται και θα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι ότου θα υπάρχει διαπάλη μεταξύ των ανθρώπων για τις βιολογικά απαραίτητες ανάγκες τους, αγώνας για τη βιολογική επιβίωσή τους. Και ενώσο ο αγώνας για επιβίωση θα κυριαρχεί έναντι της ανάγκης διατήρησης της ζωής του ανθρώπινου γένους ως εσωτερικά ενιαίου όλου, θα υπερτερεί και η τάση υπαγωγής της ηθικής στην πολιτική, η εξυπηρέτηση της πολιτικής από την ηθική, η δυτή ηθική, η υποκρισία της ηθικής, η επιβολή της ηθικής των εκάστοτε κυρίαρχων στην κοινωνία στρωμάτων, ομάδων και τάξεων, επί των άλλων στρωμάτων, ομάδων και τάξεων. Σταματήσουμε λίγο εδώ. Είναι κατανοητά αυτά ή κουραστήκαμε πολύ. Ναι, ναι, ίσως πρέπει να σταματήσουμε. Είναι και τέταρτο. Είναι και τέταρτο. Ίσως πρέπει να σταματήσουμε. Πάντως, εντάξει. Δεν μένει και πάρα πολύ ακόμα. Ναι, λίγο έχουμε. Ναι. Αλλά μην το... Ναι, μην... Μπράβο. Πρέπει να πάει βατά. Την επόμενη Πέμπτη. Αξίζει τον κόπο.
Έχει να μας δώσει κάτι ένα τέτοιο κείμενο. Πάρα πολλά. Είναι καθαρά θεωρητικό και ακαδημαϊκό το θέμα, μήπως. Πολύ πρακτικό θα έλεγα είναι. Έτσι μπρο. Έτσι μπρο. Έτσι όπως το συζητάμε και μήπως γίνεται διάλογος. Ναι. Γιατί αν το αφήσουμε μόνο το κείμενο. Θα το περάσει ο ανάγνωσος.